Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Τι γίνεται, κουμπαράκι? Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, τώρα το μυαλό μας είναι όλο το κόσμο του Ολυμπιακού. Το μυαλό είναι για την Τετάρτη να πάει η ομάδα μας στους 16 με την Arsenal. Τα εισιτήρια δεν υπάρχουν. Όχι, παντού είναι το μυαλό μας. Ναι, αλλά εντάξει, κάποια έχουν και λίγο προτεραιότητα. Παντού είναι το μυαλό μας, σωστά, βέβαια. Όπως παράδειγμα. Προτεραιότητα έχει το πιο κοντινότακι. Ναι. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι. Τόσα αθλήματα συντηρούν. Ναι, αλλά είδες τώρα που κάνουμε σε όλα πρώτα με τηλέφωνο, Τάκη, πού τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Τόσα αθλήματα συντηρούμε, κάνουμε σε όλα πρωταθλητισμό, σε όλα, ναι, σε όλα διεκδικούμε ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, εντάξει, τώρα εγώ στο είπα, ναι, επειδή τηλέφωνο. Δεν γίνεται τώρα, μου έχεις πάει στην άλλη Τετάρτη. Και Μεσολαβή, θες να σου πω τη Μεσολαβή μέχρι την άλλη Τετάρτη. Παντού πρώτη και παντού νίκες. Ολυμπιακό στα ομαδικά αθλήματα, παντού νίκες. Και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ την καβάλα, και στο πόλο, και στο βόλεϊ. Στο πόλο νίκησαμε και την ομάδα της... Πώς λέγεται αυτή που έπαιξαμε, ρε. Που είναι μετά την προ-ρέκο στο πόλο είναι αυτή. Τυριακά. Η Τυριακά, ναι. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Έχασε μέσα στον Πειραιά 7-4. Και τώρα, μια και λέμε για Ευρώπη, έχουμε τώρα την Πέμπτη. Αφού θέλετε να πάμε στις κοντινές μέρες, στην Αυριανή και μετά η Αυριανή. Ναι, μέχρι την επόμενη εκπομπή θα λες. Μπράβο, δεν θα λέμε τα άλλα. Δηλαδή, έχουμε άλλες... Συγγνώμη λίγο, ρε Τάκη μου. Ναι, είναι. Μέχρι την Άσεν έχουμε άλλες δύο εκπομπές. Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, τι θα λέμε σε άλλες δύο εκπομπές. Ναι, τι θα γίνει μετά από δύο εβδομάδες. Ωραία, τώρα, αφού περνάνε... Ωραία, λοιπόν. Και εντάξει, μια και για τα εισιτήρια που με πέρανατε πριν, μάθατε όλοι, δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο. Ούτε ένα. Δύο ΟΑΚΑ ήθελε ο Ολυμπιακός. Δύο ΟΑΚΑ. Ό,τι σας λέω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό ήταν αυτονόητο. Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρουμανία. Εντάξει, θα το πούμε να το αναφέρουμε. Παίζουμε στη Ρουμανία με την Κραϊόβα για να πάμε στους 16. Πολύ. Ναι. Αντρών. Την Κραϊόβα. Και την Πέμπτη όλοι στο σεφ, μάγκες μου. Ωραία. Αξίζει αυτή η ομάδα. Παίζουμε με τη... Έχουμε τιμωρίες. Με το Μιλάνο. Με το Μιλάνο, ναι. Τι τιμωρίες έχουμε, τιμωρίες, λέω, τραυματίες. Έχουν πολλοί τραυματίες και καλό θα είναι. Ναι, όχι, καλό είναι. Όχι, θα πάει ο κόσμος για να τιμήσει την ομάδα αυτή. Παίζει ο Βασίλαρος, ο πρώτος παίκτης της Ευρώπης. Καλό, λέω. Δεν έχει να κάνει. Η ομάδα δείχνει, ναι, ότι με 5 και με 6 παίκτες τα έχει, ναι, βγάλει πέρα και έχει και διατηρήσει το όνομα του Ολυμπιακού ψηλά και είναι και ITT. Πού να δεις σε 5 μήνες που θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Άλλο αυτό. Αυτό είναι πάλι με τον καιρό του, αφού ναι, τι δεν εγώ τα θέλω τώρα όλα. Δεν γίνεται. Άμα παίζαμε όλα, μετά δεν έκαναμε τίποτα. Ναι. Θα ήμασταν αραχτοί. Γι' αυτό τα έχουν προγραμματίσει. Να έχουμε ενδιαφέροντα κι εμείς, ο κάθε φίλαθλος. Δηλαδή, που αγαπάει, που ακολουθεί την ομάδα του. Για το ποδόσφαιρο, Μάγκες, να πάμε τώρα πάλι στο ποδόσφαιρο, την Κυριακή που παίξαμε μπάλα. Όλοι στεναχωρηθήκαμε που ο Ολυμπιακός έπαιζε σε άδειο γήπεδο. Λείπαμε. Για τους 8 είναι το βολέι. Να πάμε. 8, ναι, ναι. Τους 8 μόνο. 16 είμαστε τώρα. Ναι, 16, αφού προκριθήκαμε. Ναι, καλά που είναι και Λευτέρης. Τον κουμπαράκι μου, γεια σου κουμπάρα. Γεια σου Λευτέρη γίγαντα. Φεύγει, αύριο πάει και εκείνος Ρουμανία. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι εκεί στην Ρουμανία. Καλό ταξίδι Λευτέρη μου. Αύριο θα πιω καφέ μόνος μου. Αυτή μοναξιά σου, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Όλοι στεναχωρηθήκαμε, παιδιά. Με τι πράγμα. Που δεν πήγαμε στο γήπεδάκι. Α, και λέω, ξέρω εγώ, λέω, για το άλλο. Όλοι στεναχωρηθήκαμε. Γιατί είναι και τιμωρία σήμερα και λέω, πώς στεναχωρήθηκες γι' αυτό. Στεναχωρηθήκαμε όλοι που δεν πήγαμε στο γήπεδο. Πιστεύω όσοι δεν είχαν το μυαλό τους καλά, αυτοί που πάνε στο γήπεδο, μετά από αυτό που έγινε, να τους μπήκε στο μυαλό να είναι μόνο για την υποστήριξη της ομάδας μας από φωνή και ούτε καπνογόνα. Ναι, το πω εγώ, θα τα πεις εσύ πιο αναλυτικά. Είναι κρίμα και για αυτούς που έχουν πάρει τα διαρκές και για αυτούς που δεν έχουν πάρει τα διαρκές που θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο, να είναι αδειό το καραϊσκάκι. Για εμείς οι Ολυμπιακοί που νοιαζόμαστε να έχουμε την ομάδα μας πρώτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την παρουσία τη φετινή και την περσινή, είδατε πώς πάει η ομάδα μας και τα άλλα χρόνια βέβαια, τα περασμένα, είναι κρίμα να μην είμαστε στο γήπεδο.
πιστεύω αυτά τα κάποια παιδιά που να έχουν βάλει το μυαλό, γιατί... Τι να πιστεύεις, θα γίνει... Δεν θα... υπάρχει τώρα. Ναι, να μην ξαναγίνει ποτέ. Άκου τώρα. Εντάξει, ακόμα και λοιπόν, αυτό το πανηγυρικό. Τα αφήνω λοιπόν, τώρα να το πεις εσύ πιο ακόμα έτσι. Ακόμα και αυτό το πανηγυρικό. Τι να πει εγώ πιο έτσι. Όχι, πιο έτσι πιο... Γιατί έχω να πω κάποια άλλα εγώ. Καλά, περίμενε, να τα πούμε μαζί. Δεν έχει να κάνει. Ακόμα και αυτό ο νόμος έχει αλλάξει. Όσοι το καταλάβανε, και γρήγορα, είναι καλό για αυτούς. Εμείς το νιώσαμε στο πετσί μας, με την τιμωρία για ένα καπνογόνο πανηγυρικό και λογικό ήτανε. Καλά, δεν πειράξει κανένα. Όχι, δεν εκεί. Λέω λογικό ήτανε γι' αυτό. Ναι. Σίγουρα είναι παράλογο, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ένα πανηγυρικό καπνογόνο ήτανε, άναψε ένα σπιτσιρίκος. Ό,τι και να ήταν, πήγε με λίγο πιο μέσα από τη γραμμή του allowed. Από τη στιγμή που είναι με 7 αυτά, πρέπει να, μέχρι να διορθωθεί ο νόμος ή να, κάποια πράγματα να φτιαχτούν, γιατί υπάρχουν κενά πολλά, δηλαδή με την έννοια της προβοκάτσιας. Μπορείς τώρα δηλαδή, να έρθει ένας να σου να πετάξει ένα καπνογόνο ή μια φωτοβολίδα, ένας, αυτός ο τρελός. Μπαίνω, βγαίνει. Να τον εβάλουνε, τάκι, σου μιλάω. Νιαχώ. Και να πετάξει μια φωτοβολίδα, να τιμωρηθεί η ομάδα. Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να ενοχοποιήσει τον Ολυμπιακό και να μην ενοχοποιηθεί αυτός και μόνος του. Και χώρια τις κυρώσεις εντός γηπέδου, θα έχει κυρώσεις και μετά. Είναι πράγματα ξεκαθαρισμένα. Πάνω από τον Ολυμπιακό δεν είναι κανείς. Εμείς δεν μιλάμε για άλλα σωματεία, μιλάμε για το δικό μας. Που οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την παρουσία, να περιφρουρήσουμε το γήπεδό μας, να μην ξανατιμωρηθεί ποτέ. Είδαμε ότι μας έχουν, πάντα ο Ολυμπιακός είναι καραμπίνα, μας έχουν στημένους, έτσι και κάνουμε το παραμικρό, να τιμωρηθούμε. Μετά το... Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ξεχάστε, εντάξει, τα καπνογόνα μπορεί να κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή για κάποιους όχι, έτσι. Από τη στιγμή που απαγορεύονται και ελοχεύει κίνδυνος τιμωρίας, γιατί μην μου πείτε ότι σας άρεσε σε κανέναν αυτό που είδαμε χτες, δηλαδή να μπορούμε να δούμε να παίζει η ομάδα μας και να μην μπορούμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους, που είναι η ελκυστική ομάδα. Δεν μπορούν χωρίς να πηγαίνουν. Για παντού που δεν μπορούν χωρίς την ομάδα τους. Όσο μάγκας και να είναι ο καθένας ή όσο κουταμάρας ή οτιδήποτε, βάλτε ό,τι θέλετε, δεν δικαιούται να στερήσει από τους υπόλοιπους το δικαίωμα να βλέπουν τον Ολυμπιακό τους, τον Ολυμπιακό μας, και γι' αυτό έχουν προπληρώσει 22.000 άτομα για να έχουν αυτό το δικαίωμα χωρίς άγχος, χωρίς να τρέχουν στις ουρές. Όλοι οι Ολυμπιακοί είναι, λέμε όμως, τι γίνεται, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στο Αίγιο και στη Κομωτινή θα υπάρχουν ομάδες περιφρούρησης δικές μας, έτσι. Μην διανοηθεί κανείς να κάνει τίποτα, σας το λέω πολύ απλά, δηλαδή θα μείνει εκεί πέρα. Για να το καταλάβετε, θα μείνει εκεί πέρα. Δεν υπάρχει παλιός, νέος, Ολυμπιακό μέτρο, δεν υπάρχει. Ή θες να κάνεις κακό στον Ολυμπιακό και να δείξεις την πάρτη, να φανείς εσύ, ή έχεις μια τρέλα, μια περισκεψία, θα την πληρώσεις. Live και live και μετά και πριν και μετά. Συνέχεια. Δεν δικαιούται κανείς να στερήσει από κανέναν άλλο φίλαθλο το δικαίωμα να βλέπει τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι αυστηρή η νόμη μέχρι να τροποποιηθούν. Σε ποδοσφαιρικά πλαίσια, έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να μην κάνουμε τίποτα. Και δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα ποτέ. Τώρα, για κάποια πράγματα, τα οποία παλιότερα ήταν μηδαμινά και τώρα έχουν γίνει, δηλαδή ήταν πλημελήματα και τώρα έχουν γίνει κακουργήματα, πάλι δεν θα βγάλουμε εμείς άκρη, ο νόμος θα το ξεκαθαρίσει. Έχουν αλλάξει νόμοι, έχουν αλλάξει οι εποχές. Παλιότερα ανάβανε 500 καπνογόνα και δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα με ένα, το φάγαμε μια αγωνιστική και 40.000 πρόστιμο. Πιστεύω να έγινε κατανοητός.
Δεν είναι άποψη δική μου, ούτε τα έχω βγάλει από την κοιλιά μου. Είναι όλη τη θήρια 7, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Θα υπάρχουν κυρώσεις, το ξαναλέω. Από εκεί και πέρα είχαμε μετά και την τιμωρία. Α, κάποιοι δεν το καταλάβανε αυτό, ενώ την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας και που ήταν να γίνει ο αγώνας. Εμείς είχαμε τιμωρηθεί πριν. Και μιλάμε για το παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι η τιμωρία δεν έπεσε. Αυτό κάποιοι δεν το εκλάβανε σαν σημάδι και συνεχίσανε για τέταρτη χρονιά μέσα σε... για τέταρτη φορά στα τελευταία 4 χρόνια. Με εμάς. Και γιατί με έχουν... άλλους. Γιατί έχουν κι άλλο. Ναι, σου λέει για τέταρτη. Ναι, ναι. Δεν θα τα πεις εσύ ποτέ είναι που τα θυμάσαι καλά. Εγώ θυμάμαι ότι κάθε χρόνο κάνουν επεισόδια και μπαίνουν μέσα. Ναι, ξεκινάει από το ΆΚΑ τότε. Τι δεν είχαμε κάνει αναδρομές. Βάλτε τα, θα τα πούμε. Για τέταρτη φορά στα τελευταία 4 χρόνια έχουν μπει μέσα στο γήπεδο, έχουν ασχημονήσει, έχουν κυνηγήσει παίκτες. Κατά σειρώη. Κατά σειρώη, δηλαδή και ζητάνε και επιοίκεια. Ναι. Δηλαδή και ποια επιοίκεια, με τι. Όταν είσαι κατά σειρώη, δεν υπάρχει επιοίκεια. Με ποιο πρώτερο εντυμοβίο δηλαδή ζητάς επιοίκεια. Το περσινό. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι για μας η απόφαση είναι πολύ επιοικής από μόνη της. Κανονικά, εκτός ότι έπρεπε να αφαιρεθούν άλλοι δύο από του χρόνου, όπως ορίζει ο νόμος, αυτά γίνονται αν έχεις δώσει δικαίωμα μια φορά. Αυτοί τα κάνουν κάθε χρόνο. Το έχουν κάνει σκηνή κορδόνι, έτσι, για να συντηρούνται. Να τραμπουκίσουν τους παίκτες της αντιπάλου ομάδας και κυρίως του Ολυμπιακού. Το έχουν κάνει και με τον ΠΑΟΚ, μου φαίνεται. Ναι. Το έχουν κυνηγήσει και τους δικούς τους με τον Ολυμπιακό Βόλο. Δηλαδή, το σουλιάτσο πάει σύννεφο, ό,τι γήπεδο και να είναι, ποια πόρτα, ποια κλειδιά, ποια τέτοια. Το σουλιάτσο πάει σύννεφο σε συνεργασία της διοίκησης με τον οπαδόν. Γιατί ξέρουμε, όσοι είναι γηπεδικοί, όσοι πάνε στο γήπεδο, ξέρετε πολύ καλά ότι να γίνει μια φορά να τη ξεφύγει τη διοίκηση. Το καταλαβαίνω, της κάθε διοίκησης, έτσι. Αλλά τώρα σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση και μου βγάζετε και ανακοίνωση ότι είσαστε και ενάντια στη βία. Με ποιο δείγμα είσαστε ενάντια στη βία. Ποιο δείγμα, πείτε μας κάπου που αυτά που αγκαλιαζόσασταν με τον Αλαφούζο, με το Αλαφούζος, με το Σαββίδι και πίσω και γόντουσαν, φεύγανε τα καπνογόνα και μολότοφ μεταξύ τους και αγκαλιές και να λένε δημοσιογράφοι τι ωραίο κλίμα και πίσω να βλέπουμε τις φωτιές. Ή το βαν που κάψανε με τις μολότοφ της... Βρε, τι να πρωτοθυμηθούμε. Και απ' έξω, τι το, να, το βαν, ναι. Στον ίδιο αγώνα είχαμε κάποιος το... Ναι, τι να... σε άλλους ήταν, σε άλλους ήταν. Ναι, σε άλλους ήταν πρώτο... πράγμα τι να, ναι, ακόμα χειρότερα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Και τι, πού πατάνε τώρα οι κύριοι αυτοί. Της Νόβα. Κύριοι. Ότι έγραψε λέει ο εισαγγελέας, γιατί λέει αυτό δεν το έγραψε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας δεν το έγραψε, μπορεί να έχει τους σκοπούς του να μην το γράψει και ακούγονται πάρα πολλά, έτσι. Ως προς τα... Τι σχέσεις έχει και με την Παναθηναϊκός και τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα δηλαδή τι θα πατήσετε, τι θα βγάλει. Όπως δεν γίνεται να βγει τρελή όλη η φιλάθλη, όλη η Ελλάδα, γιατί δεν είναι οι φιλάθλοι και εμείς, είδανε τι γινόταν εδώ πέρα, τα σουλάτσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να αρχίσουμε από ό,τι πώς τι γινόταν. Ναι, θα τα δούμε και λίγο περιληπτικά. Υπάρχει εικόνα αδιάψευστη, όλοι τα είδαμε, δεν γίνεται, και γι' αυτό απορούσαμε και την Παρασκευή εμείς και λέγαμε ότι δεν γίνεται τώρα αυτό που είδε όλη η φιλάθλη Ελλάδα, μας βγάλουν τρελούς. Εκεί έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός ότι και καλά λέει, δεν το γράψε λέει ο εισαγγελέας. Ναι. Και ότι δεν είχαμε και έλεγχο για την αστυνομία. Δηλαδή και πριν το γράψει ο εισαγγελέας, θα λέει η κακή αστυνομία. Τι κακή αστυνομία. Λέει δεν έδινε έλεγχο από την αστυνομία. Ναι. Αφού μπήκατε με ντούμπεσα. Τα σπάσατε όλα. Τραυματίσατε αστυνομικούς. Σπάσατε την πέτα εκεί πέρα το... στι 13 στι 14. Τι να γράψει. Ανοιχτέ οι πόρτε δετάκι. Αυτά μόλι... να τα πουλήσετε μεταξύ σα. Συνέχισα και θα τα πω εγώ πιο μετά. Από εγώ κάποια άλλα. Πιο. Άκου τώρα δηλαδή να, για να τρελαθούμε τελείως. Επειδή λέει δεν το έγραψε η εισαγγελέα και ότι δεν έγινε. Πώς δεν γίνεται, ρε Μάκη, δεν έγινε. Τα είδαμε, τα είδε όλη η Ελλάδα. Τώρα από εκεί πέρα, το τι σκοπό είχε ο καθένας ή αν έχει κάνει πλημελή τη δουλειά του, έτσι. Δεν πάει να πει ότι μπορεί να στηριχτείτε σε εκεί. Να πει ότι δεν υπήρχε εικόνα ότι κάπου μας τα είπανε, να μας πιάσετε και κορόιδο. Εδώ τώρα υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας, υπάρχουν συλλήψεις. Υπάρχουν τραυματισμοί. 5 εντός αγωνιστικού χώρου. Και 3 που ταυτοποιήσανε μετά. Και 3 μετά. Και κι άλλη συνέχεια. Υπάρχουν τραυματισμοί αστυνομικών. Υπάρχουν τόσα γεγονότα. Πολεμοφόδια. Ακόντια. Έτσι.
Κράνη, όλα εκεί τα έχετε βάλει όλα μέσα. Και ό,τι άλλο είχατε. Δεν γίνεται να βγει όλη η Ελλάδα τρελή. Ναι. Έτσι, επειδή είτε από αμέλεια είτε δεν ξέρουμε πώς δεν συμπεριλήφθηκε ένα άρθρο και ο δικαστής. Πάμε και στους δικαστές. Εσείς δεν πανηγυρίσατε που θέλατε τακτικούς δικαστές. Ναι. Δεν πανηγυρίσατε ότι ήταν τη ΕΠΟ που μαγειρεύει τις αποφάσεις. Κακή ΕΠΟ. Έτσι δεν λέγατε. Κάτσε ρετάκι, έτσι λένε. Βέβαια λέγανε. Ότι τα έχουμε. Μπείτε στο Ρέτσα και Ντζαμπάκι. Παντού τα ξέρουν. Παντού θα τα δείτε. Πανηγύρισε. Όλη η Ελλάδα ξέρει. Ο Ασβεστάς, κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι κάνουν το ρεπορτάζ τη ΕΠΟ ότι τέρμα και νίκη του κυρίου Κοντονή. Ναι. Επί τη κακιά ΕΠΟ. Εντάξει. Τώρα έγινε κακό ο Κοντονή. Τώρα έγινε ναι. Κακό ο Κοντονή. Η ΕΠΟ είναι πάντα κακιά. Δεν γίνεται να είναι καλή. Τώρα μα βολεύει άλλο τώρα που παίζουν λόγω ΕΠΟ. Έτσι, γιατί διαφορετικά πρέπει να είναι. Βέβαια, με αυτά που έχετε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια έπρεπε να σας αποβάλω από το πρωτάθλημα. Όχι μόνο να τους αποβάλω. Δεν στέκει και οικονομικά με το financial fair play και όλα αυτά. Δεν τις αδειοδοτήσεις, δεν δικαιούνται να είναι. Και όφη στην ίδια μοίρα είναι. Και κοίτα που είναι όφη. Έτσι, επειδή τον λένε όφη. Η κακιά η ΕΠΟ, έτσι όπως λέμε πάντα, μας ήφερε. Πέρατε τους τακτικούς δικαστές. Τακτικοί δικαστές δεν είναι. Δηλαδή, ο αθλητικός έχει και μια γνώση. Έχει και μια πρώτερη εμπειρία, κάπως ας πούμε, το στρογγυλεύει. Ο τακτικός που θέλατε εσείς για να δημιουργείτε εντυπώσεις, γιατί πάντα μόνο δεν παίζετε πουθενά αλλού, μόνο στο επικοινωνιακό. Οτιδήποτε γίνει, έχουν επενδύσει. Οτιδήποτε γίνει εναντίον του Ολυμπιακού θεωρητικά είναι νίκη δική σας. Πάρτε τη νίκη τη δική σας τώρα στο Λάκκο που σκάψατε. Και βοήθειά σας. Και βοήθειά σας, έτσι. Καλά, εντάξει, χώρια ότι ήταν λύτρωση και επιτέλους βγείτε και πείτε. Ότι θέλουμε να ρίξουμε την ομάδα στην τρίτη εθνική. Γιατί αφού ακολουθείτε το σχέδιο των άλλων. Ακολουθείτε το σχέδιο των άλλων. Τα πείτε τα στο πάνω. Πήγαινε και άπαιξε με τη βουλιά του. Αν δεν τα πείτε εσεί, τα λέμε εμεί από εδώ. Κάτσε τα πούμε εμεί από εδώ. Όπω θα λέμε πάντα τι γίνεται. Γιατί το σεβόμαστε εμεί τον οπαδό, όσο παρασυρμένο και να είναι. Το φιλάθλο. Έτσι. Σα τα λέμε πάντα. Έχουν σκοπό. Δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει το μαγαζί. Να το ξέρετε. Δεν βγαίνει το μαγαζί. Έχουν σκοπό. Να σας πάνε στην τρίτη εθνική. Και πολύ καλά, αυτό ακριβώς που σας αξίζει. Έτσι, μήπως έρθει κάποιος από τους πάμπλου της φίλου σας, έτσι, όλη της αριστοκρατίας. Που θα έχετε ξεχρεώσει. Του Μπίθουλα. Πάει το κράτος πάλι. Ναι, να έρθει από τους πάμπλου της φίλου σας, άσπυλους και αμόλυντους που θα είσαστε μετά την τρίτη εθνική, να σας πάρει να αρχίσετε πάλι τις φαφάρες, ότι αυτά που λέγανε και οι άλλοι φίλοι σας, που τώρα δεν σας βλέπω για πολύ φίλους. Σας φάγανε οι άλλοι φίλοι σας. Ο άλλος ο φίλος σας που σας έλεγε πέρυσι στην πίτα αθνική, ρε, πες το εκεί του Ολυμπιακού, βάλτε εκεί. Όχι, είναι και συνεταιροί και ΣΑΕ και που είναι μαζί. Και ο άλλος εκεί πάντως στην Τούμπα. Θα δεις που θα πάνε τα συνεταιριλίκια τώρα και τα ΣΑΕ τώρα μαζί. Σας πήρε τη δεύτερη θέση. Ετοιμάστε για γάμα εθνική. Θα πηγαίνετε σας πάντα με τον ΑΕΤΟ και θα τρώτε 3. Λοιπόν, πάμε παρακατώ, Άκη. Και πέσανε τάκι μου στο Λάκκο που σκάβανε οι ίδιοι, έτσι. Μα δεν γίνεται τώρα το ψέμα, έχει κοντά ποντάρια. Δεν γίνεται να την βγάλετε. Την βγάλατε μια χρονιά, πήγαν να πεθάνουν και 2-3 άτομα, όλα ήταν, έμεινε. Ναι. Την βγάλατε από εκεί, το σώσατε. Επειδή δεν σας κερδίσαμε εμείς. Ναι. Ακούστε, πήγαμε εμείς εκείνη τη χρονιά, στο 0-3, πηγαίναμε εμείς οι Ολυμπιακοί Άκη να βάλουμε 4. Έτσι πήγαμε στο γήπεδο. Να σας βάλουμε 4. Και φάγαμε 3 και δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Σώσατε εκείνη τη χρονιά. Όχι μόνο να γίνει και με χειρονομίες, τον Τριανταφυλλόπουλο και τέτοιο. Θέλετε να τα δείτε. Το Μούλιο, το Μούλιο. Θέλετε να τα δείτε. Λοιπόν, άκου τώρα. Και νικήσατε και φύγατε. Σώσατε εκείνη τη χρονιά. Πήρατε και το κύπελο, σωθήκατε. Εφέτος κάνατε αυτά πριν τον αγώνα. Κάθε χρόνο τα έχει τα ίδια. Ναι, εφέτος ειδικά και τα κάνατε για να μην φάτε 4 γκολ και αν τα αφήνατε, αν να μην γινόταν τίποτα, γιατί τα χαλιά σας τα είδατε προχθές στο Καφτατζόμπι. Καλά και πίστηκε. Τα είδατε στο Καφτατζόμπι τα χαλιά σας. Τα εκεί πίστηκε και ο τελευταίος, που θα ήθελε, γιατί σου λέγανε, καταρχήν, όποιοι μιλάνε ξέρουν που λένε, τι λένε οι Παναγιοί μεταξύ τους, πού να παίξουμε τώρα. Να παίξουμε και τέτοια. Πλάκα κάνεις, μωρέ. Όπως λέγανε κάποιοι Ολυμπιακοί, ας πούμε, με τη... ή κάποιοι άλλοι που μας λέγανε, και αν δεν πάνε να παίξε, μην πάτε ρε, καθόλου στην Μπάγκερ. Θα το πάρετε 3-0, θα χάσετε 3-0. Έτσι κι αλλιώς Μπάγκερ, ούτε θα ταλαιπωρηθείτε, ούτε τίποτα. Κάπως έτσι το είχαν σκεφτεί και αυτοί. Σου λέει, από το να ξεφτυλιστούμε, να φάμε τώρα καμιά τεσσάρα εύκολα, γιατί και ο πλέον άπιστος και ο πλέον αισιόδοξος φίλαθλος του Παναθηναϊκού, μόλις είδε το χάλι
αυτό του Καφτατζογλίου. Σου λέει, πού να παίζαμε ρε και με τον Ολυμπιακό τώρα εδώ πέρα. Καταρχήν είχε βάλει, καλός και ο Τσαματσόνης. Ναι, θα βάζε τον Αμπέιντ Εξτρέμ, το... Άχι, όπου και να τους βάζεις αυτούς τους παίκτες είναι άχρηστη. Ναι, όπου άλλο, και να τους βάλεις. Και τους 11 στο τέρμα να τους βάλετε, ναι. Πάλι θα χάσετε. Με Εσιέν τώρα στο κέντρο, τώρα να παίξουμε Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτός. Αυτό δεν υπάρχει αυτός. Εκείνες ώρες ο Λαγός. Δεν υπάρχει αυτός ο ερχηρισμένος τώρα. Άλλο το παιδί, εντάξει, θα κάνει. Τι αυτό, δεν υπάρχει να παίζει μπάλα αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Ναι, άλλο σου λέω. Ναι. Από το Λαγό, δεν είναι καλύτερος ο Λαγός, από τον Εσιέν. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον ο άλλος περπατάει. Πιο πολύ. Έχουν πατήσει το χορτάρι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού παρά ο ΕΣΥΕΝ από τις μπούκες. Δεν γίνονται ρε αυτά ρε. Είσαστε ένα αρδελοπού τελείως. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Δηλαδή, τι απαιτείτε και τι θέλετε. Καταρχήν, λέγαμε εμείς κάποτε ο Παναθηναϊκός να έχουμε ένα αντίπαλο. Να έχουμε ένα αντίπαλο. Βρε, μη σώσουμε και έχουμε ποτέ αντίπαλο. Ναι, σε αυτό το χαλί. Τι αντίπαλο. Μόνο για τη ραδιουργία και τη λάσπη. Και να κατηγορούμε τους πάντες οτιδήποτε γίνεται εναντίον του Ολυμπιακού, δίθεν εναντίον του Ολυμπιακού, όπως αυτό με τους τακτικούς δικαστές, να το οικειοποιούμαστε, να λέμε νίκη, να προσπαθούμε να κρατάμε τους οπαδούς μας, τους οπαδούς σας. Αυτά δεν κάνετε. Ναι. Μέσω των δικαστηρίων και μέσω των αποφάσεων και μέσω των λασμολογίων και μέσω των εκπομπών. Δηλαδή έγινε ο άλλος Παναθηναϊκός για να μην βλέπει μπάλα και να βλέπει εκπομπές. Ναι, του Θωμαίδη. Και ό,τι άλλο. Λοιπόν, δηλαδή εσείς τώρα. Εδώ και 5 χρόνια σας πειράζει ο Μαρινάκης που έχει βάλει 150 εκατομμύρια, που έχει πάρει 5 πρωταθλήματα και ένα φέτος 6 και συνέχεια. Και δεν σας πειράζει ο Αλαφούζος. Που στα 6 χρόνια του Μαρινάκη 150 ο ένας, αν έχει βάλει 10. Αν έχει βάλει 10 από την τσέπη του. Ήδη, κάποιοι άλλοι κάτι λένε. Λέει δεν ξέρουμε και ποιον άνθρωπο είναι. Έχουν τρελαθεί. Εμείς τον βάλαμε. Τον έβαλε ο Μαρινάκης στη σειρά μας. Έχουν τρελαθεί. Μην τον έχει βάλει κανένα δικό σας παλαιότερος. Πού είναι ρε, ποια τάρταρα να πάτε, έτσι δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Καταρχήν είσαι στην τροπή του ποδοσφαίρου. Έτσι, δεν υπάρχει πουθενά. Άλλο, να βλέπεις μια ομάδα που προσπαθεί, αλλά δεν αγωνιστικά. Εδώ τώρα. Αλλά η τροπή του ποδοσφαίρου ήταν πάντα. Και ναι. Στην βρωμιά του ποδοσφαίρου. Ναι, μα πάντα. Ναι, ρε, φίλε. Από τότε που ιδρυθήκατε. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο. Και πείτε την αλήθεια. Είσαστε και να πέφτετε. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο σας. Πάμε τα κοιμού. Το... Εντάξει το ποδόσφαιρο. Τα άλλα αθλήματα του Εραστέχνη που είναι. Ούτε και υπάρχει κάποιος να βάλει λεφτά. Πάει και εκεί. Και να σας πω και τα καινούργια. Ο Γιαννακόπουλος. Πού είδατε την ομάδα. Δύο νίκες έχετε κάνει με τις Αλγύριες. Νομίζω, ε. Μία, νομίζω. Και θα πάτε και στις Αλγύριες. Δεν λες που ξεπεράσατε ναι, το εμπόδιο του Λαβρίου. Και εκεί διαλύσατε. Και να σας πω και κάτι. Σύντομα θα είναι και το μπάσκετ διαλυμένο, πάει και εκεί πέρα το μαγαζάκι αυτό που είχατε και χαιρόσασταν τόσα χρόνια. Αλλά θα σας πω όμως ότι έχετε διαλύσει όσον αφορά την Ευρώπη. Έχετε να εμφανιστείτε, μια που είπαμε και έχετε να εμφανιστείτε στην Ευρώπη στο μπάσκετ μια πενταετία. Τακί. Μια πενταετία. Εκεί τι έγινε, ρε. Στο μπάσκετ όταν τρώμε τα μείον 2 και ένα κέρμα και τέτοια, εκεί τι έγινε. Δεν την βλέπω την ίδια ευαισθησία, περνάει στα ψηλά. Και να σας πω και κάτι άλλο που θυμάμαι τώρα, ένα-ένα θα τα θυμηθώ, γιατί θα τα πάμε όλα κατά σειρά. Κάπου βγήκε ο Τζόρβας, βγάλατε ένα βίντεο στο Θωμαϊδη την εκπομπή και έλεγε δεν εδώ πέρα. Δεν μιστεύετε μηνύματα, δεν παίρνει τα δικαιώματα. Αυτό εδώ, τα σημάδια, για κακή του τύχη, τα είχε και πριν το παιχνίδι. Έχουμε εμείς εφημερίδα, τα είχε δείξει τότε όλες οι εφημερίδες. Τα είχε τα σημάδια αυτά, από τα κουνούπια. Και αν έχει μπει κάποιο αεροβόλο, έχει μπει στο ΆΚΑ. Μη στέλνετε μηνύματα, λέμε. Η βρωμιά σας... Εγώ, ρε, σε μένα μου στέλνετε μηνύματα, ρε. Όχι, όχι, κανονικά. Σε μένα μη στέλνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσω και μπερδεύομαι κιόλας. Η βρωμιά σας δεν έχει τελειωμό. Δεν αγαπάτε την ομάδα σας. Αυτοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό είναι εκτός λεωφόρου. Είστε όλοι στην καταστροφή, έχετε μίσος απέναντι στον Ολυμπιακό. Προχτές, αυτοί που μπήκατε μέσα, δεν μπήκατε μόνο αυτή τη φορά για να κάνετε επεισόδια, θέλετε να χτυπήσετε και παίκτες του Ολυμπιακού. Και σταματήστε αυτό το παραμυθάκι τη Ριζούπολης και τα παραμύθια. Την ίδια ή την επόμενη χρονιά και είχαν ξαναγίνει στο... Άσε με τα και κάθε χρόνια τα ίδια. Είχαν ξαναγίνει στη Λεωφόρα, σας θα θυμίσω. Με τον Μαυρογεννίδη, το θυμάστε.
Ή με τον άλλον τερματοφύλακα που είχε. Του το είχε... Γεωργίου που του είχαν τρυπήσει με ομπρέλα, το ναι, ναι, έχουν εκείνη κλίματα. Λοιπόν, αυτά τα εσείς τα κάνετε συνέχεια. Και δεν αναδειχθήκανε πουθενά, έτσι. Γιατί το... πώς την έχετε δει. Εντάξει, ρε, κορυδεύετε τους Παναθηναϊκούς, κάποιοι δημοσιογράφοι, καλά κάνετε. Αλλά πώς την έχετε δει, ρε, εσείς. Δηλαδή, τι δύναμη νομίζετε ότι έχετε, ρε, μάγκες, ναι, ναι, του κόλλου, τι μάγκες τώρα. Τι νομίζετε, δηλαδή, πώς υποτιμάτε την νοημοσύνη. Για καμιά μάσκα είστε να φοράτε, να πηγαίνετε σε τίποτα Ολυμπιακούς. Πώς υποτιμάτε την νοημοσύνη. Καμιά κουκούλα. Σε με, μωρέ. Ναι, εντάξει, και θυμίστε κακό να του πω τι. Την κουκούλα, κατοχή. Την κατοχή. Ναι, ναι, για άλλο, μην πα εκεί. Κουκούλα, κατοχή. Ναι, να τα πούμε με την κατοχή, να τελειώνουμε, να πούμε την κατοχή. Όχι, πες αυτό γιατί με την κατοχή θα το πιάσω με τη σειρά. Με τη σειρά τα πω. Έχουμε και πριν την κατοχή. Δηλαδή, πώς τολμάτε και υποτιμάτε την νοημοσύνη του φιλάθλου κόσμου. Και πόσο μάλλον του Ολυμπιακού που είναι μισή Ελλάδα. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε. Άλλο, τους δικούς σας έχετε παραμυθιασμένους ή παραμερισμένους, έτσι. Γιατί οι σοβαροί άνθρωποι φεύγουν. Τι να δουν αυτό το χάλι, δεν ξέρουν, δεν βλέπουν τώρα. Ότι και το κυριότερο, πείτε την αλήθεια. Πείτε ότι πάτε στην Τρίτη Εθνική. Θα το χαρούμε πολύ. Δηλαδή, είναι καλό για το ποδόσφαιρο να ξεβρωμίσει ο τόπος. Δεν γίνεται. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτα. Παλιά, πάλι τα κάνατε όπως λέει και ο Τάκης, μέσα στη βρωμιά έσεις, κάτι κάνατε, ρε, τουλάχιστον... Βάζατε και κανένα φράγκο μέσα στα λουλούδια παλιά, ρε, παιδί μου. Ναι. Τώρα δεν βάζετε ούτε φράγκο στα λουλούδια και τα βάζετε στα ηλεκτρονικά μέσα και στις εφημερίδες. Εκεί έχετε επενδύσει. Και σε μια κολοεκπομπή του Θωμαίδη. Να πείτε πάλι ψέματα, τα ίδια καλεσμένα άτομα, και ο Βασίλης, ο Κωνσταντίνου, ναι, 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 ο άλλος, όλο, ο ΚΑΠΑΧ, ο ΤΑΦ μου, ναι. Πέντε χρόνια μας τα έχετε ζαλίσει. Βγάλετε ντοκουμέντα. Τι θα βγάλετε. Έχει το διάλογο εκεί. Κανόνισε να χαλάσει το πουλμανάκι τώρα για τους άλλους. Τι δεν χαλάει, να το παράθυρο εδώ το τζάμι. Ήταν όλο αεροστεγός, τώρα θα με το ρεκοντήσει, θα φεύγει ψήξη. Καταλάβατε. Ναι, ρε, σταματήστε πια τη βρωμιά σας. Ρε, δεν σας αντέχει η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα σέβεται, όλη η Ευρώπη σέβεται τον Ολυμπιακό. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Ολυμπιακό. Άκου τώρα, μην με τρελαίνετε. Ο Μαρινάκης έχει δώσει 4 εκατομμύρια, 2 φέτος και 2 πρόπερση στη UNICEF για 50.000 εμβόλια για παιδιά. Και μια και το θυμήθηκα αυτό. Ρε, εσύ είσαι εκεί στην Αθλητική Κυριακή, εχθές. Βγήκε εκείνος εκεί ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ και λέει κοινωνικό έργο η ΑΕΚ. Ποιο κοινωνικό έργο. Είχατε ένα βανάκι και κάθε ΑΕΚΖΙΣ πήγαινε μια ζάχαρη, μια φακές και μια φασόλια. Του αλουνού του πρόεδρου σας. Όπως κάνει ο Ολυμπιακός. Να βάλει λεφτά εκείνος, όχι να λέει στους ΑΕΚΖΙΣ, φέρε ζάχαρη από το σπίτι. Το καφέ, το λουμίδι και τις φακές. Τις 3α. Ναι, τις 3α. Και βάλτε στο βανάκι για να φάνε οι άστεγοι. Του πρόεδρου σας, ρε, τα λεφτά πού ήταν, ρε. Είναι ορνικό έργο του κάθε φουκαρά. Δηλαδή του κάθε... Ρε, ο Αεκτζής ο Κακομύρης, ναι, εγώ, πήρε το μακαρόνι από το σπίτι. Δεν το λέμε υποτιμητικά. Όχι, ρε, εγώ. Ο κάθε απλός άνθρωπος. Δηλαδή και εγώ και ακόμα. Ναι. Αύριο εγώ θα παίξουμε με τον Πανετολικό την άλλη Κυριακή. Πέρυσι θα πω εγώ, μακαρόνια. Όχι, όχι, θα πω εγώ, ο Τάκης ο Τσουκαλάς, κοινωνικό έργο. Φέρνετε τα Ολυμπιακή τα μακαρόνια από το σπίτι σας. Ναι, ό, η εκπομπή κάνει και, κοινωνικό έργο. Ναι, η εκπομπή, ναι, εγώ και ο Άκης. Κοινωνικό έργο αυτό είναι. Φέρτε κοινωνικό ένα έργο είναι, έχω 15 ευρώ, πάρ' τα 5. Όχι, άμα λέει, από τη στιγμή που λέει ΑΕΚ. Πού είναι ο πρόεδρος σας να πάρει λεφτά. Μπράβο, περιμένεις και τον πρόεδρο να πει μπροστά. Να πει πάρε και 10 κιλά μακαρόνια. Ο ένα τόνο μακαρόνια. Πρόεδρος. Τι λες, Λεχάκη, τι τόνο. Τόνο κοσέρβα. Ψάρι. Δεν τρέπεστε λιγάκι που το βγάζετε και πρώτο θέμα και του Μαρινάκη. Και δεν λέω γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Γιατί ξηγείτε σαν άνθρωπο. Και βέβαια. Το λέω και σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού γιατί είναι τιμή και για όλους τους Ολυμπιακούς έχει τον Κόκαλη, τον Μαρινάκη, τον Γουλανδί και τον Ταϊφά πρόεδρο. Και εσείς να είστε μέσα στους
στυπούδες, μία με τα λουλούδια, μία με τους με τις βαλίτσες φίλε, και εγώ... μία με τις μπεμπές στις αίρες. Να τα είπε μπε. Τάκι μου, εγώ... Για, κοιτάξτε την για, ιστορία σας, ρε. Ρέμισε λίγο, έλα σου πω. Εγώ, όχι μόνο γι' αυτό, εγώ νιώθω περήφανος, άμα πάω στην Αίγινα, παραδείγματος χάρη, και μου πούνε, κοίτα να δεις ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έφτιαξε το γήπεδο, τι σε. Πήγα στην Κάλυμνα, ας πούμε, λέγανε εδώ με τις πλημμύρες. Καλά που ήταν. Νιώθω περήφανος, σαν φίλαθρος του Ολυμπιακού. Γιατί για τον σεισμό δεν έχεις συνεφτά. Πού και πού, στο Αργοστόλι, παντού. Δηλαδή και ανθρώποι που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό καθόλου και σου λένε. Μπράβο στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, νιώθω μια περηφάνεια. Δεν τα κάνει για πάρτι. Μπράβο. Τα κάνει και για μας. Για να μην ξεφεύγουμε, αλλά μια και είπατε κοινωνικό έργο. Θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Ο Μπαρινάκης, 150 εκατομμύρια μεταγραφές όλα αυτά τα χρόνια, έχει πάρει στον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Έτσι. Πληρωμένες οι εφορίες. Εσείς τι κάνετε. Μια ρίχνετε την ΑΕΚ στη ΓΑΜΑ για να μην πληρώσετε τα χρέη σας. Εσείς είπαμε και ετοιμάστε να πάτε στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίζετε με τα σπάτα τότε με καμιά τριάρα. Κοιτάξτε, πότε σας το λέμε. Πρώτο μηνός, τι έχουμε σήμερα. Πόσο έχει σήμερα. Πρώτη, για να μην το ξεχάσετε. Πρώτη Δεκεμβρίου, έτσι. Τα λέμε. Πρώτη Δεκεμβρίου, είσαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σας προορίζουν και εκεί είναι το μέλλον σας. Δεν υπάρχει άνθρωπος να βάλει τα λεφτά που χρωστάτε. Έτσι. 35 και είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Οι νόμοι αυτοί που παραγραφόντουσαν και τέτοια έχουν πάει αυτοί οι νόμοι. Το πρέπει να πληρώσετε. Αν νομίζετε ότι εσείς οι πάμπλουτοι, οι Παναθηναϊκοί και οι αριστοκράτες θα βρεθεί κάποιος να βάλει κανένα. Να βάλει τα λεφτά που έκυψε ο άλλος. Που πέφτιανε οι άλλοι και να βάλει κι άλλα λεφτά. Να βάλει 35 που χρωστάει. Αυτό θέλουμε κι εμείς. 35-40. Αυτό θέλουμε. Καταρχήν 5 εκατομμύρια χρωστά στην Παιανία από ρεύμα ούλεν και ΟΤΕ. Αυτό μας μαράνε. Εδώ χρωστάνε. Όχι, παντού χρωστάνε. Παντού. Τα 5 εκατομμύρια σε μαράνε. Εδώ χρωστάνε 40 εκατομμύρια. Και θα δω πάει ο καιρό. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα Παναθηναϊκό που να βάλει τα 40 και να βάλει κανένα 40 μεταγραφές. 30! 30! Ναι. Και να βάλει κανένα 30 μεταγραφές. Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει! Γιατί και τα έσοδα σε αυτό το κλουβί που παίζεται που είναι για του τυπούδε από δεν το είναι, κλουβί, είναι για την δημοκρατία τώρα. Πρέπει να μην. Εφέτος πρέπει να το κλείσετε αυτό το γήπεδο. Μα γι' αυτό παίζουν εκεί, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό παίζουν εκεί, γι' αυτό ναι, επιλέξατε. Για του γηματζίδε. Α, γι' αυτό επιλέξατε να παίζετε εκεί, να παίρνετε τα παιχνίδια Νταϊλίκη. Τι Νταϊλίκη, έχουν τον Νταϊλίκη. Νταϊλίκη είναι η ομάδα και ο κόσμο εκεί από τη φωνή. Στην Πουσιά που τα παίρνουν πάντα. Στην Πουσιά. Ναι, όχι Νταϊλίκη. Πώ θα βάλουν τι ιδέε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει Νταϊλίκη, ρε τάκι στο ποδόσφαιρο. Νταϊλίκη είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και Νταϊλίκη είναι η οπαδή να φωνάξουν ρεάκι. Αυτοί παίζετε. Ρε, μπαίνετε μέσα και πέτατε τα κόντια. Τα καγκελά τα σπάτε και πέτατε τα κόντια. Βάλε το βίντεο σου παρακαλώ πολύ. Να μην είσαι εικόνα. Τα δείτε, να μην είσαι εικόνα γιατί πάμε να ξεχάσουμε αυτά. Πήγαμε να ξεχάσουμε τις εκθέσεις και τα πορίσματα. Μπράβο. Αυτά που ξέραμε και αυτά που είδαμε. Έτσι. Για πάμε να δούμε. 70 μέτρα το. Ο καλός ήταν. Ο άλλος ο. Κάτσε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ορίστε. Περίμενε, μισό λεπτό. Τι. Έχουμε κανένα κοριό. Δεν ξέρω. Για δες. Υπερκοριό. Υπερκοριό. Ένα μπαμπούρα. Ναι, πώς τα ακούνε αυτοί ρε παιδί μου, πώς τα βρίσκουνε. Α. Πώς τα βρίσκουνε, τι είναι αυτά. Αυτοί οι κοριοί πάνε, δεν ναι, πάνε σε άλλες ομάδες. Δεν έχει εδώ, δεν σίγουρα. Έχει. Εντάξει. Δεν έχει. Δηλαδή, πάει ο κοριός. Εκεί που είναι στιά, που δεν πάει ο κοριός. Δεν πάει ο κοριός, πάει στα καθαρά. Βάλτε ρε καλά κοριό και εκεί πέρα, ή πάει μόνος του, τι είναι αυτός ο κοριός. Κάτσε, καταρχήν έχει το δικαστήριο, δεν έχει γίνει αυτό με τους κοριούς τότε που είχαν βάλει. Όχι, πολλοί κοριούς, πολλούς κοριούς ακόμα, αλλά και λίγο τι γίνεται, μόνο τους Ολυμπιακούς. Ναι, ναι. Δηλαδή κανέναν άλλο, οι άλλοι είναι όλοι τίμοι, ε. Ναι, όλοι τίμοι. Και... που έχουν καταδικαστεί κιόλα, δηλαδή άλλο να. Έτσι. Και φυλακή. Φυλακές, ναι. Αυτοί είναι τίμοι. Τι να του τσάξουν. Δεν του άρεσαν εδώ οι φυλακές, το βάλανε και στην Τουρκία φυλακή. Και δεν ερχόταν εκεί. Δεν έγινε το δικαστήριο ποτέ. Αυτό το δικαστήριο ποτέ δεν έγινε. Τι ωραία και εκεί. Ναι, όσον αφορά για τη Ριζούπολη, να επανέλθω. Ωραία στην Τουρκία. Όσον αφορά για τη Ριζούπολη που λέτε. Έγινε. Κότες. Τι να ξαναγίνει, λέγατε ότι εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε από το γήπεδο για να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Τι είναι αυτό κανείς. Που λες, τι είναι αυτό καινούριο. Έτσι έχουν πει πάνω. Τι, ότι. Ότι παίξανε λέει κάτι φωτοβολίδες λέει, πριν τον αγώνα και δεν φύγαμε. Συγγνώμη, έκανα να πω. Μα δεν γίνεται να μου απανα... Και δεν είπα να εκεί, δεν φύγαμε να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, τόσο πολύ μας αγαπάτε. Λοιπόν, ναι, αλλά μετά από μία ώρα στην Παιανία,
κάποιος πρόεδρος σας, σας έλεγε κότες. Ο οποίος η πρώτη κότα ήταν αυτός που δεν ήρθε στη Ριζούπολη. Δηλαδή πώς, τη μία δεν φύγατε για να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και μετά ο δικός σας σας έλεγε κότες. Ρε, άσε με ρε με τους ψεύτες. Ρε, εσύ, να σας πω και κάτι. Να φύγετε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Τι να, ό,τι όχι, και να λέμε. Όχι, άκου να δεις εγώ τι θέλω. Μου, εδώ, να φύγουν αυτοί άσε με λίγο, εκεί πέρα που κάνουν αυτά ένα που λεπτό, κάνουν και να έρθουν άλλοι Παναθηναϊκοί. Ναι, ναι, θα φύγουν. Κάτσε ρε, και να έρθουν άλλοι Παναθηναϊκοί. Μακάρι, να έρθουν, ρε. Να φύγουν αυτοί. Να πάνε αλλού. Εδώ, και από το, ακόμα από το Magic, όταν κάναμε εκπομπές, όταν ήσασταν στα 10 και 15 βαθμούς πίσω, λέγαμε, δεν λέμε για Παναθηναϊκό τίποτα, περιμένουμε να γίνετε δυνατοί. Περιμέναμε μια χρονιά. 18 χρόνια. Δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, 18. Και αντί που να δείξετε εσείς ευγνωμοσύνη σε αυτή τη συμπεριφορά, κάθε χρόνος που πέναγε, ξυπνάγατε το πρωί και λέγατε τι στιά, πού θα κάνω σήμερα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να κάνετε κάτι δημιουργικό. Μόνο στη ραδιουργία, μόνο στη λάσπη. Και κατάντησε ολόκληρος Παναθηναϊκός να λένε, να κοιτάνε πώς θα επενδύσουν μόνο στη λάσπη. Και να κατηγορούν τον Ολυμπιακό. Ρε εσείς, παίξτε λίγο μπάλα. Κάντε καμιά μεταγράφη. Παναθηναϊκός είσαστε. Αυτό το πράγμα το χάλι. Και θέλω να καταλήξω για να μην πω λόγο. Στην αρχή σας αντιμετωπίζαμε και με σεβασμό, ξέρεις, στο βωμό ότι να έχουμε ένα αντίπαλο. Σεβασμό, σεβασμό, σεβασμό. Πόσο να σεβαστούμε. Όσο σεβόμασταν, άλλο τόσο γινόσασταν χειρότερο να σεβαστεί εσείς. Με αποτέλεσμα να φτάσετε στο σημείο να μην σέβεστε ούτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Έτσι, να αλληλοεξευτιλίζεστε μόνοι σας. Δεν μπορούμε, δηλαδή πώς θα σας προστατεύσουμε. Να πάτε στα τάρτα να ξεβρωμίσει ο τόπος. Που θα πάτε μαθηματική ακρίβεια. Δεν το λέω από κακία. Ρεαλιστικά όχι, το λέω. Το θέλουν οι ίδιοι, είναι σχέδια. Ναι, κύριε, δεν μπορεί κάθε σχέδιο χρόνο να παίρνουν μέσα. Είστε κατά συρροή. Δολοφόνοι, τι λένε. Πώς το λένε, που τιμωρούν την ομάδα τους. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε και τα 190 χιλιάρικα που φάγατε μέσα τις 4 αγωνιστικές. Συν τις 4 αγωνιστικές που δεν θα έχετε εισπράξεις, να δείτε πού το πάτε το θέμα. Κάτσε, έτσι. Φίλε, εμείς τώρα. Α, και να μην ξεχνάσω, και 300 χιλιάρικα στην Νόβα. Οι άλλοι τι είναι, τι μαλάκες είναι, τη Νόβα που πληρώνουν συνδρομές, δηλαδή για να δω. Γι' αυτό τα πληρώνουν. Ο κάθε οπαδός. Ο κάθε οπαδός. Την κάμερα, ο άλλος αυτό. Εσύ, άλλο ρε σου λέω. Ο κάθε φιλάθλος πάει και δίνει τα λεφτά του. Τη συνδρομή του, εκεί στο συνδρομητικό κανάλι, έτσι. Γιατί κάτι τέτοια παιχνίδια. Δεν τα δίνει δηλαδή. Τι να πούμε, αυτά είναι τα παιχνίδια. Και αυτό είναι και η μητέρα των μαχών. Ήτανε. Πάλε ποτέ η μητέρα των μαχών. Ρε φίλος μου, είπε, εγώ δεν είδα το παιχνίδι. Ήταν επαρχή αυτός ο φίλος μου. Μου είπε, Άκη, δεν είδα το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πηγαίνω από τη Δράμα στο Καραϊσκάκι ή στη Λεωφόρο που ήταν. Και όταν στο Καραϊσκάκι το παιδί είναι. Ναι. Και έκοψε τη συνδρομή. Ρε τι θα κάνει. Δεν τα παραδίνει τα πενιντάρια πόσο έχει η Νόβα. Κάτσε ρε, κρίμα είναι. Τα μηνύματα. Κάνει έσοδα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό που τα πληρώνει ο καθένας. Βέβαια, δώσα και εσύ νόησον επιχειρηματία. Έχετε λεφτά, εσείς έχετε λεφτά, κύριε Λάβο. Είναι να τρώνετε και από εκεί και από την Νόβα κάνα 300 ποινή, το πέναλτι. Έχουν λεφτά, τα δώσω να ξεχρεώσουν. Έχετε λεφτά εσείς. Δώστε κανένα μηχάνημα από αυτά που κάψατε. Τι, και αυτή κάτσε, μια επιχείρηση. Όχι, καλά πάθουνε κι αυτοί. Ελά, σου πω. Εμείς δώσουν την πληρώνουμε. Καλά να πάθουνε κι αυτοί σε εισαγωγικά, γιατί τώρα τους και κάνουν τα βανάκια, κάνανε τα παγόνια. Α, ναι, ή όπως πικάρουν τους αγώνες. Ναι, α, μπράβο. Για να το δούμε και αυτό τώρα που μου το θύμισε και να πάμε και στα μηνύματα. Πώς γίνεται και βλέπανε του Παπαδόπουλου τα ψέματα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που έκανε ο Μητόγκας και πέφτε κάτω. Και στην Τούμπα κάτι του Τζαβέλα, κάτι του Βίτορ. Δεν ήτανε, πήγανε εκεί. Ναι, όχι ρε, εκεί δεν είδανε τίποτα. Τι έγινε ρε, επειδή φοβάστε εκεί. Και στο Καραϊσκάκι είναι εκκλησία, μου κάνετε τους δημοκρατικούς και βλέπατε αυτά που δεν ήτανε. Και αυτά που ήταν για στρατιωτική, ο ίδιος ήταν, μου φαίνεται. Ο ίδιος πήγε ήταν. Και αυτά που ήταν, δεν χρειάζεται. Όχι για την Νόβα, δηλαδή που μας αγαπάει και η Νόβα πολύ. Τέλος πάντων, καλά πάθετε, θα σας καίνε τα βαν, θα τους υποστηρίζετε. Κοιτάξτε να πάρετε τα ούκα λάβετε παρά του μειώχοντος, τα 300 που θα βγει η ρήτρα. Τέλος πάντων, καλά τα ωραία, όσοι είσαστε μέσα στη Στιαπού, καλά να, γιατί όποιος μπλέκει με τα πίτρα τρώνει κότες. Ολυμπιακός. Ήτανε, είναι και θα είναι από αυτά, από όλα απ' έξω. Μόλις τα βάζουμε, όλοι τα έχουν μαζί μας, έτσι. Όλοι κοιτάνε με δόλιους τρόπους, είτε κρύβοντας
πλάνα, είτε σχολιάζοντας διαφορετικά, οτιδήποτε, εκτός το αγωνιστικό. Για το αγωνιστικό, Κυριακή Ολυμπιακός. Στα άλλα, είσαστε καλοί εσείς, αλλά φάτε και τα μούτρα σας. Να όπως τα φάτε, φάει, να τα φάτε, όλοι εμπλεκόμενοι. Γιατί είχατε τον Βαρδινογιάννη, τον εδιώξατε. Όχι, τα συνεταιράκια όλα. Τον εδιώξατε τον Βαρδινογιάννη, που εμείς οι Ολυμπιακοί τα είχαμε με τον Βαρδινογιάννη, γιατί ξαφνικά σε μια μέρα μας έκανε το Χουάν Ραμόν Ρώσα, μας τον έκανε πιπουλή. Δήμο Εγαλέο, από το Εγάλεο. Λοιπόν. Με σφραγίδες, κυβέρνηση πάμε, και πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα, να μην... Άντε τώρα, δεν ήταν. Αυτός ήταν πιο μάγκας από αυτούς που είχατε. Έχουμε και τηλέφωνο. Ο Βαρδινογιάννης ήταν πιο μάγκας από αυτούς που είχατε. Και έχετε. Άκη, αυτά περί καπνογόνου να τα πεις όταν θα γίνει το μάτς στο Καραϊσκάκη με το Βάζελο εκεί να δούμε πόσες αγωνιστικές θα μετρήσουν. Καμία θα μετρήσουν, μα το δεις. Τι, γιατί, ποιος, τι είναι αυτό το μήνυμα. Τίποτα, αλλά παιδί μου λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού. Δεν ναι. Πρόκειται. Καμία. Ούτε μία. Καμία. Ούτε να πέσει κανένα. Καμία, πρόκει. Γιατί... Από αύριο κιόλας, και αύριο. Στο Αίγιο. Από χθες ήδη, δηλαδή. Από χθες, ναι. Τι έγινε. Συγγνώμη, τι είναι αυτά που λέτε, τι γίνεται, γιατί σε φίλα για κάθε σε καλά. Κάτσε, ρε, ναι. Εντάξει, ρε, και μιλά. Λοιπόν, γιατί υπονοείς ότι σε φίλα του Ολυμπιακού, πες ναι. Μου τι γίνεται στο Καραϊσκάκη. Έλατε. Έχεις παράπονο. Και να σου πω και κάτι. Το 3-0 παράδειγμα. Και να σου πω και κάτι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού βράζει και το αίμα του. Δεν είναι, είναι από γειτονιές, είναι αλάνια, είναι έτσι. Έτσι. Δεν είναι τίποτα. Και πάλι, αγαπώντας την ομάδα του, έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν είναι τώρα κάθε φλέωρος τώρα που μπαίνουν μέσα και κάνουν τις μάγκες. Θέλω να πω ότι αλλιώς είναι να διθασεύσεις σε εισαγωγικά τους οπαδούς του Ολυμπιακού και αλλιώς τα κατάκια τα άλλα. Λοιπόν. Το πιο τίμιο κύπελο που πήραν με το στρίψιμο της δεκάδας. Η θύρα 13 λέει άλλο μήνυμα, θα πει τα κάλατε για να πληρώσει το πρόστιμο. Και όχι παντού, εκεί τριγύρω από το τρίωροφο, πού να πάτε αλλού. Τάκη, να λέτε του παρελθόντος γιατί έχουμε και τις νέες γενιές, να είτε για σένα. Ναι, βέβαια. Τις αειδιασμένους γαύρους των δημοσιογράφων. Έχουμε άλλα. Τα παίρνανε και από κάτω, εντάξει, τα βλέπω. Να πάμε σε γραμμές τώρα γιατί... Τι έχουμε, πάμε σε ένα διάλειμμα, τι έχουμε, βίντεο. Τι είναι, βιντεάκι έχουμε. Κι άλλο βίντεο, πάμε σε ένα βίντεο. Ορίστε. Α. Τους χορηγούς που είναι μαζί μας, έρχονται κι άλλοι. Θα έχουμε και πορεία, θα υπάρχουν και προσφορές για τον κόσμο μας στην πορεία. Λοιπόν. Έτσι, θα τα δούμε. Αυτά καλησπέρα. Καλά να είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριδάκη. Γεια σου, φίλε. Ολυμπιακός από το Περιστέρι τηλεφωνώ. Το όνομά σου. Νικήτερα. Νίκος. Νίκο, έλα Νίκο. Πάμε. Νίκο, μ' ακούτε. Ναι, Νίκο, ναι. Μια χαρά, πες. Ωραία. Να πούμε συγχαρητήρια για την ομαδάρα μας που νίκησε το πόλο τη ΡΙΕΚΑ 9-6. 7-4. Πόσο? Μ' ακούτε. Ναι, ακούμε. 7-4, ναι. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά η ομάδα και θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Είδαμε τα βαζελάκια, έχασα τον Ηρακλή και δείχνω ότι φέτος δεν θα πάνε για τίποτα. Αλλά πάντα συναχωρέθηκα γιατί δεν έγινε το μάτς της Λεωφόρου, γιατί ήθελε ο Ολυμπιακός να φάει πούτσα. Ναι, μπράβο. Πάμε στον επόμενο. Με ευχαριστεί που είπες όλα τα καλά του Ολυμπιακού, τα ξέρεις απ' έξω. Πώς θα την ξέρεις. Και όσον αφορά και αυτή, ναι. Εδώ και πολλά χρόνια την τρως εσύ. Σε όλα τα πλήματα. 38-0 έχω στον Ερασιτέχνη. Πάμε με το καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει μας. Καλησπέρα. Γιάννης από Γέρακα. Ναι, γεια σου Γιάννη. Πολύ αργή. Ναι. Μπορείτε να λέτε την πραγματική σας ομάδα και να βρίσκετε κατευθείαν και να μην χρησιμοποιείτε το όνομα του Ολυμπιακού γιατί σας ταιριάζει. Ναι, σε αδελφές, κάποιοι... το όνομα του Ολυμπιακού δεν ταιριάζει. Πάμε για τον άνθρωπο. Ναι, το λέω για άλλον. Ό,τι και να είναι.
Πάμε Γιάννη. Όχι, άμα είναι απελπίδιο, θα πάει από αλλού. Πάμε Γιάννη, πες. Πάμε σ' άλλο. Έφυγε ο Γιάννης από μόνος του. Την πήρε χαμπάρι. Εντάτο. Ναι, ρε Τάκη μου, δεν κάνουμε καμιά ανακάλυψη. Οι περισσότεροι παίρνουν ο κάθε επικραμμένος. Ναι, ξέρεις. Το διευκρίνησα, είχαμε χρόνο να λέει πάμε ότι είπαμε εγώ και να βρεις. Ναι, ναι, πάμε, σιγά μην πούνε ποτέ την αλήθεια. Α, ούτε και εκεί. Πού να πούνε, ρε, στο τηλέφωνο. Εμπρός. Έχεις την απέτηση τώρα από τον ψεύτη, τον γεννημένο ψεύτη που ξεκινάει κάθε πρωί και λέει τι που θα κάνω σήμερα, να σου πει την αλήθεια, εσένα. Ναι, να βρει. Εδώ δεν τη λέει την ώρα, τον ερωτάει η μάνα του και τη λέει ψέματα. Τι μου λες. Εδώ λέει πάει να πίνει νερό και πάει και πίνει ουίσκι. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα. 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 Μάνος από Κρήτη. Από? Από Κέρκυρα. Από Κρήτη. Από Κρήτη. Γεια σου Μάνο. Α, Κρήτη. Ήθελα να σου πω ότι η Κρήτη είναι κόκκινη. Η Σιτία, την Ανατολική Κρήτη. Αν μας ακούτε. Το ακούμε, μια χαρά Μάνο. Τι λες, θα προκριθούμε. Ναι. Στην επόμενη φάση. Ναι, θα προκριθούμε. Ναι. Θα προκριθούμε. Ναι. Θα προκριθούμε. Ολυμπιακός! Ολυμπιακός! Μπράβο, ρε. Μπράβο, σύντεχνη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπράβο, κοπέλια, μπράβο. Όλη η Κρήτη είναι κόκκινη, όπως όλη, όλη η Ελλάδα. Και όλοι οι φίλοι. Μπράβο, μάγκες. Λοιπόν, μια και ρωτάτε για τον αγώνα της Άρσεναλ. Από τους παίκτες του Ολυμπιακού εξαρτάται από τον προπονητή και από εμάς. Ναι, με τη συμμετοχή μας στο παιχνίδι στην κάθε φάση. Τα τραγουδάκια είναι όταν πλέον έχεις προκριθεί. Μέχρι να προκριθείς, πρέπει να συμμετέχεις σε κάθε φάση. Δεν μπορεί να βράζει το υπόλοιπο γήπεδο, έτσι, για μια απόφαση ή για μια οτιδήποτε, για μια ενέργεια, και εμείς να μην έχουμε πάρει χαμπάρι. Έτσι, για να συνεννοούμαστε. Και όποιος θέλει, ας έρθει στους 16. Εκτός από να δύο. Να δώσω χαιρετίσματα. Στους άλλους δύο, στους 8. Άσε με λίγο. Άσε να πω και εγώ τι θέλω. Α, χαιρετίσματα. Ναι, χαιρετίσματα. Πες. Α, να δώσω εγώ πρώτα να πάμε. Πες να τελειώνουμε. Να τα πω εγώ, Λεωσάντα και ο Άγγελος. Όχι, άστα, εγώ άμα τα πω. Μην μου το χαλάς τώρα. Χαιρετισμού στο κορώνι μου τον Άγγε και το κορώνι μου τον Λεωσάντα. Η καθυστέρηση τι ήταν, είχες χάσει τα ονόματα. Όχι. Τι. Απλά τα σκεφτόμουν να μην μου χαλάς τα γούρια. Αφού τα ξέρεις. Πάμε. Στο κατακόκκινο ετωλικό. Ποιο? Στο ετωλικό. Ετωλικό. Στον Κώστα, στο Λευτέρη και στο κυρίως στο Γιώργο με το περίπτερο εκεί πέρα που τους μαγειρεύει όλους. Η ψυχή του Ολυμπιακού. Τίποτα, τους κάνει χαβάλε πολύ ο Γιώργος. Α, μπράβο Γιώργα, ρε. Και στο φιλαράκι μου το Χρήστο από τη Γουριά. Άλλος αυτός, άλλη κατηγορία, μόνος του. Στο Σάκη της Θεσσαλονίκη και και στη μητέρα του. Που είναι 84 χρονών, τι έγινε, δεν τα έχεις ασμάν. Όχι εδώ. Τι είναι. Λάβια, στάζει. Αφού το χάλασες. Εδώ κύριε τι. Το χάλασες. Μόνο σου είπα από αυτά που έκανες τα νευρικά. Ναι. Έτσι, γεια σου Σάκα από τη Θεσσαλονίκη στη μητέρα σου. Μας παρακολουθεί. Θα φτάσουμε και σε σας κορίτσια, μην ανησυχείτε. Μην στείλει και άλλα κορίτσια. Έχουμε και. Γεια και άλλα κορίτσια. Γραφείο είναι και εσύ, ο Λούις. Ναι, ωραία. Τι θέλουν τα κορίτσια. Τι θέλουν τα κορίτσια. Τίπα, θα φτάσουμε. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Πέρα, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Πάμε. Από εκεί. Πάμε. Μην ξανανοίξεις τις πόρτες. Εμπρός. Στα πρακτικά. Κάτσε τα πρακτικά. Έχεις και να κουμπίσεις, άμα θέλεις. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά. Αλέξανδρος Γαύρος μέσα στο κόκαλο, από Αλιβέρι. Αλιβέρι. Αλέξανδρος. Πόσο βλέπετε το ματσάκι με την Arsenal. Κοίτα, πρώτα θα κερδίσουμε στο Αίγαιο, μετά θα κερδίσουμε το Πανθρακικό και μετά θα χάσει και η Άρσεναλ. Τάκη, το βλέπω διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Ναι, καλά, εντάξει, εσύ βλέπεις. Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό σου λέει. Και τι είναι αυτό, δεν με νοιάζει. Θέλει και αγωνία. Άκου. Εγώ τέτοιες αγωνίες και τέτοια, εγώ δεν παίρνω στα στοιχήματα. Άκου. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με το που θα μπει μέσα η Άρσεναλ, έχει χεστεί επάνω της, δεν παίζει και ο Ούγκο Σάντζες. Ούγκο το λένε. Βρε και ο Ούγκο. Ναι, πώς το λένε. Και άλλος ο Θαλπαπόρα, ένας Ισπανός. Εντάξει. Αρκεί να είμαστε εμείς οι οπαδοί και η ομάδα μας με τον προπονητή, όπως πρέπει και θα είμαστε. Από το ημίχρονο. Τι. Άσε ρε φιλαράκο, δεν πήρες σε πρακτορείο προπό. Να σου πω τι θα παίξεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Άκουρα, αγόρι. Μπορεί να μ' αρέσει η εταιρεία Στίχημαν. Μπορεί να μ' αρέσει αυτή η εταιρεία η Στίχημαν. Αλλά δεν παίζω εγώ τώρα.
Σαν χορηγός που είναι του Ολυμπιακού, έτσι. Ε, βέβαια. Ναι. Εκεί να πάει να παίξει κιόλας. Λοιπόν. Όχι αλλού. Ναι, και να χάσει τα λεφτά σου να πηγαίνει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον να. Δεν φεύγουν τα λεφτά, είναι άσο κολόνα. Εντάξει, κολόνα, όπως το λες. Κοίτα τώρα. Ωραία, θες να σου πω και το σκορ. 3-0 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Να το, δεν έτσι, υπάρχει. Άκη πεθαρά, έτσι γάβρο ρε, που στέλνος. Ναι, μην βρίζει, άστο. Τάκι μου λένε. Πάμε. Όχι, και λέει καλά. Ναι, άστο. Πάμε σ' άλλον, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Για καλησπέρα. Γιάννης από Γέργα, πήρα και προηγουμένως, αλλά έχεις καταλάβει τη γραμμή, μάλλον. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Από πού πήρες, από την Κρήτη? Γέρακα. Γέρακα, Γέρακα, Τάκη Γέρακα, Ολυμπιακάρα είμαι. Ναι, ναι, ναι. Από το κατακόκκινο Γέρακα. Οκ, okay, παλί είναι κόκκινη, φίλε. Τα πάντα και χολαργός, και Γέρακα και Καλάνδρια, αφήστε να λένε τις βαζέλες ό,τι θέλουν. Όλα κόκκινα είναι και από εδώ πάνω. Λοιπόν, εγώ για το ματσάκι με την Arsenal πήρα να μιλήσω πιο πολύ. Τι? Εντάξει, αυτό είναι για την Arsenal, θα σα λέω εγώ. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, ναι, ακούμε. Τι άκουσα, εγώ ακούω και θα λέω. Διάβασα και το μήνυμα. Είδαμε και εγώ το δίνω. Ναι, για το ματσάκι για την Arsenal θέλω να πω εγώ βασικά. Ναι. Το περιμένουμε πώς και πώς όλοι. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα αποκριθεί. Όχι πιστεύω, θα αποκριθεί σίγουρα. Και αυτό, ανυπομονούμε πώς και πώς. Έχεις παρεστεί. Ας πω χαιρετίσματα, θέλω σε όλα τα παιδιά, έχουμε μια ομαδούλα, στην ομάδα μας τα ζόμπι, ξέρουν αυτοί, μας ακούνε όλοι, όλοι Ολυμπιακάρες. 5x5 παίζετε? Ναι, 7x7. Ω, καλύτερα, 7x7, λίγο. Ιστήριο πήρες. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Χαιρετίσματα στην ομαδούρα μου εκεί στα παιδιά που μας ακούνε όλοι. Αυτά. Και από εμάς και καλές επιτυχίες. Καλή συνέχεια. Καλή να πηγαίνετε όπως πηγαίνει ο θρύλος, τα ζόμπι. Έγινε, μόνο θρύλος, παιδιά. Για χαρά. Τελικά δεν είχα άδικο. Δύο άκα δεν έφτανε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν έφτανε εκεί. Ό,τι σας λέω. Εμπρός. Ο Λευτέρης είπε, λέει, γιατί είπε, γιατί Χούντα τα έχει πει όλα, Λευτέρη μου, όλα. Είχε ανησυχήσει, γιατί είναι και το γουρί. Ναι, και αυτά, λέει. Η μοναδική ομάδα που έπαιξε. Όλοι πολεμούσαν στα βουνά τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και αυτοί παίξαν με τους Ναζί. Και χάσατε και 3-0. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ρε. Και το παρουσιάσατε ότι και καλά, ναι. Επειδή ο κόσμος ήταν στεναχωρημένος που είχαν έρθει οι Γερμανοί εδώ, το κάνατε σαν θέαμα να γελάσει ο Έλληνας. Μίλα και εγώ τα ξέρω με τους τα ξέρω εγώ με τη Χούντα. Όλα και αντίσταση, ωραία. Όλα και... Εσείς και ο Άρης είχατε παίξει με τους Γερμανούς. Λοιπόν. Ξέχαμε και τον Άρη. Εμπρός. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στο Γιάννη τον Κουβά από τον Άγιο Θωμά. Ποιον? Κουβά. Κουβά δεν και τώρα, που δεν άκουσα. Παρατσούκλι είναι. Παρατσούκλι. Θα είναι από τους κερδισμένους. και τον Κώστα τον Κοράη. Και στον Κώστα τον Κοράη. Κορίτσια, περιμένετε εσείς. Έχουμε και προξενιά. Μπράβο, καλησπέρα. Για εδώ, για τον κόσμο. Είμαστε εκπομπή όλα. Τίγκα. Εμπρός. Ναι. Έλα, σκληρός ακούγεται. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ, φίλε. Μόνο εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα. Εντάξει, στα τυπικά κολλήσουμε. Ολυμπιακός εδώ. Ναι, από Κρήτη. Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Από Κρήτη. Κρήτη. Α, Κρήτη. Ωραία. Θέλω να πω ότι έχετε ωραία εκπομπή. Τη βλέπω τόσα χρόνια. Και... το μόνο παράπονο που θα ήθελα να κάνω σήμερα, συγκεκριμένα δεν είναι για τον Ολυμπιακό, δεν έχω ένα παράπονο, γενικά για τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα θέλω να πω ότι βρωμάω. Τι λες, Μανώλη? Ότι βρωμάω. Βρωμάς? Ναι. Εντάξει, πήγαινε κανένα μπάνιο, φίλε. Πήγαινε σε ένα ποτάμι στη θάλασσα. Άμα βρωμάς, τι να σου πω τώρα. Γεια σου. Πάρ' την ούρτραξ και κάνε μπάνιο. Τίπα, δε, υπάρχουν και το πράσινο σαπούνι. Ναι, την ιδέα. Πάμε. Άκου, βρωμάει. Πάμε σε ένα καθαρό. Ρε φίλε. Πάμε σε ένα, εντάξει τα με τα σχόλια τώρα που βρωμάει ο καθένας. Δεν έχει νερό. Δεν έχει. Πάμε σε ένα καθαρό που τρίζει από καθαριότητα. ένα τρίζει από καθαριότητα. Το τρίλετ. το θυμάστε, τρίλετ το λέγανε. Μπράβο. Εμπρός. Πώς θα πω. Ξέρω εγώ. Ορίστε. Έλα. ΑΕΚ. ΑΕΚ, ωραία. Το όνομά σου. Φάκης. Μάκη. Έλα, Μάκη, ΑΕΚ.
Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος φέτος, έτσι όπως θα πάει η ομάδα μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, θα είσαι δεύτερη σαν ομάδα. Είσαστε. Δεύτερη είσαστε. Μια χαρά είσαι, δεύτερη. Μια χαρά είσαστε, με τα ψέματα δεύτερη. Εντάξει, παιδιά, ο Ολυμπιακός από βρωμιά δεν πάει πίσω, μην λέμε τώρα. Εντάξει, άλλα από εδώ πέρα. Μην βρίζει, κάτσε. Τι να βρει, έλα να σου πω τώρα. Καταρχήν, άκου τώρα. Κάτσε με τον πρόεδρο σου που σε έχει καθαρό. Που σε πήγε στη Γάμα Εθνική και έπεσε με τον Τρασίβουλο. Άκου τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, μην τραβιέστε και με το γήπεδο. Τώρα με τον Πούτιν, τα έχετε δει. Παίρνει ο Πούτιν την Τουρκία, μετά θα σας λέει να διαλέξετε γήπεδο. Ναι. Σας βλέπω... Στο Εσχίσαχή. Και ο Εσχίσαχή. Από εκεί είναι. Όχι, πέρα κλουμπ. Αυτή είναι η ομάδα. Εκεί δεν είναι η ρίτσα σας και θέλετε να γυρίσετε στην πόλη. Πήγαινε πάλι πίσω. Μην αγχώνεστε, σας βλέπουμε για την πόλη. Και εκεί να παίζετε με τη Φενέρμπαχτσε και με την Καρσίγια. Λοιπόν, άκου τώρα, τραχανά, άκου να σου πω κάτι. Και επειδή είσαι μικρός, πήγαινε καμιά 20 ετία πίσω, 25-30, να δεις ένα BMW γεμάτο 5.000 έξω από το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Το όνομα λέγεται Χρυσοβιτσιάνος. Τα έχω διαβάσει εγώ από εδώ, από το ίντερνετ. Δεν ήμουν παρόν. Εσείς ήσασταν παρόν. Να δεις που ήταν. Παρόντες. Που κάνατε τη δωροδοκία, σας πιάσανε στα πράσα και είστε τυχεροί που δεν πέσατε στην Β' Εθνική. Απλά σας αφαιρέσαν 3 βαθμούς από την επόμενη αγωνιστική. Από το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ομάδα σου. Α, να σου πω και κάτι άλλο. Όπα, 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 δεν το έχω πει. Το έχω πει μόνο για τους Παναθηναϊκούς. Αυτό το κύπελο κυπελούχων που πήρατε στο, πώς το λένε, στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Στο Καλλιμάρμαρο, στην Παναθηναϊκό. Ναι, Καλλιμάρμαρο. Τι καμίλη λένε με Παναθηναϊκό. Ναι. Χούντα ήταν τότε. Και εκεί. Και εκεί. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Θα σας τα πω εγώ αναλυτικά εδώ όλα. Μετά πήγε ο Παναθηναϊκός στο Wembley. Πρώτα εσείς κάνατε τη βρωμιά με τη Χούντα και μετά ο Παναθηναϊκός. Μια και είστε η Βασίλισσα. Ναι. Καλησπέρα. Η κόμισσα της φάμπρικας. Σας θα πω αναλυτικά τι είχατε κάνει εκείνη την βράδυ. Α, διάβασε το αυτό. Είναι το παιδάκι... Καλησπέρα. Διάβασε το πρώτα και μετά πάμε το καλησπέρα. Γιατί αξίζει αναφοράς. Είναι ο Αλέξανδρος που έχει βγει στην τηλεόραση, ναι. Το παιδάκι, θεός και ωραίος το παιδί. Θεός. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ναι. Πες το παιδί, διάβασε το μήνυμα, αγόρι μου. Εντάξει, τώρα δεν πάω να το διαβάσω. Τι να διαβάσω, δεν ξέρω. Άκη και Άκη. Λέω για την Άκη και τα τέτοια μου βγάζει τα δικά μας τα συναισθηματικά. Δεν μπορώ. Από τη μία, ο οργανισμός δεν πάει. Μην το υποβαθμίσουμε, σε πάρα. Δεν το υποβαθμίσουμε, απλά. Είναι ιερή στιγμή και πρέπει να τη διατηρήσουμε. Διάβασε το, Άκη μου. Τάκη και Άκη, θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του μικρού Αλέξανδρου που έφυγε για τη θύρα 7 των ουρανών μαζί με τα υπόλοιπα αδέρφια, μαζί το Ολυμπιακός. Το παιδί αυτό είχε κάνει από μια εκπομπή, έτσι δεν είναι. Ήθελε να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Από μια εκπομπή της τηλεόρασης και τέλος πάντων τον είχαμε μάθει όλοι. Όχι, το Μήτρο. Δεν τα κατάφερε, ας είναι... Θα πάει και θα τραγουδάει με τα αδέρφια μας εκεί, θα βρει και τα άλλα αδέρφια μας εκεί ψηλά. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και κουράγιο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, το λιγότερο. Και να είναι καλά να το θυμούνται. Λοιπόν, καλησπέρα. Αυτά τα μηνύματα δεν πάνε σε ώρα που βρίζω τους... Βρίζω, λέω, τα ντοκουμέντα τους, στις βρωμιές τους, δεν βρίζω. Εμπρός. Ναι. 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 Ναι, ναι, ορίστε, εσείς είστε. Ναι, για χαρά. Για χαρά. Καλησπέρα. Περιστρόλευτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Μάγκες, να είστε καλά. Σας ακούμε και χαιρόμαστε. Στηρίζετε τον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος που είμαι Τρίλος. Είμαι στην πιο εχθρική πόλη για τον Ολυμπιακό, αλλά παντού είναι Πειραιάς. Έχεις και τη μεγαλύτερη χαρά όμως. Και τη μεγαλύτερη χαρά, ρε, τρελαίνομαι. Παντού Τρίλος. Παντού Τρίλος και τρελαίνομαι. Ακολουθώ, πηγαίνω. Μπράβο, φίλε μου. Λοιπόν, μόνο που πες πηγαίνω, το ρήμα πηγαίνω, τέλος. Και στο Βαγγέλη Μαρινάκη, του ευχαριστώ πολύ γιατί είμαι περήφανος. Βγαίνω έξω και τους κοροϊδεύω όλους. Είναι όλοι πελάτες. Τρελαίνομαι. Ζήτω ο Τρίλος. Και να σου πω κάτι, Άκη. Ορίστε. Μην τους λες φίλε τους άλλους, μωρέ. Ορίστε. Μην τους λες φίλε, γιατί βρίζουν και τέτοια. Μην τους λες φίλε. Πες ένα γεια μόνο. Μην τους λες φίλε. Άμα είναι Ολυμπιακοί, τότε φίλε.
Ναι, δεν έχει δίκιο. Κοίτα, όχι. Προσπαθώ να είμαι υποχρεωμένο να ξεκινήσω έτσι. Μέχρι να δούμε το ποιόν του. Και μετά, έτσι έχω μάθει εγώ. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι. Αν αξίζει κάποιο το σεβασμό, θα φανεί στην πορεία. Εντάξει. Σωστό. Πάντω, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, πάντα έτσι. Πάντα πρωταθλητέ παντού σε όλα. Με το σεβασμό πα μπροστά. Και με το συγγνώμη και με όλα. Έτσι. Πάντως... Άμα χάσουμε κάποια πράγματα, όχι πάντως, αυτά έχουν χάσει και έχουν εξαφτυλιστεί τελείως. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε Ολυμπιακοί. Καρδάση, τα πες μια χαρά και μου άρεσε πολύ αυτό που είπες και θέλω όλοι οι Ολυμπιακοί να το λένε. Παντού, πράγμα. Παντού είναι Πειραιάς. Παντού είναι Πειραιάς, φίλε. Μου άρεσε πολύ Πειραιάς. Που το είπες εσύ από το Λευκό Πύργο. Εμένα μου αρέσει, ναι. Γιατί εγώ στη λεπτομέρεια στον τρώω τον άλλο να μου αρέσει που είπες πηγαίνω. Και άκου άκου λίγο να σου πω ένα πράγμα και Λίντρα κατά ο γραμμή. Λοιπόν, μιλάω με ένα παιδί που είναι βάζελος, ρε παιδί μου. Αυτός δουλεύει σε μια δουλειά και μου λέει ότι όταν βάζει γκολ Ολυμπιακός στον Εύωσμο, ακούγεται λες και βάζει ο Πάο γκολ. Σοβαρά σου μιλάω, παντού, παντού ξέρω. Ακούγεται γκολ. Το ξέρουμε, ρε φίλε, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, εγώ ήμουν στο μάτς κάτω, ρε παιδί μου, με, την, με το Ζάγκρεπ, με τη Ζάγκρεπ, την ομάδα. Ναι. Όταν έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός, την άλλη μέρα συζητούσαν οι ταρίφες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλο το κέντρο της πόλης ακούγονταν παντού Ολυμπιακός και τι έχει γίνει αυτή η πόλη. Πηγαίνω εγώ στη Βέρεια, άρχισε να σε είδα στη Βέρεια εκεί, την άλλη μέρα πηγαίνω να πάρω γάβρο από τον Τωρέ και μου λέει εκεί ο περιπεράς, βρωμόπατα τέλος πάντων. Μου λέει ρε πούστε, έχετε γίνει πάρα πολύ. Λέω πάρα πολύ, γιατί είναι παντού Πειραιάς, λέω φίλε. Και δεν υπήρχε γάβρος εφημερίδα. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει γάβρος εφημερίδα. Τίποτα, αυτό είναι το κατόρθωμα του Ολυμπιακού, φίλε μου. Αυτό δηλαδή σε. Το μεγαλείο είναι του Ολυμπιακού και γι' αυτό η ομάδα μας, Καρδάση μου, ονομάζεται Θρύλος. Και την ονομάζουν και αυτοί που τη βρίζουν ακόμα. Δηλαδή τη βρίζουν επιθυμώντας τη. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, το έχω αναγνωρίσει τη λέξη θρύλος. Αυτό σου λέω, Τάκη, δεν το καταλάβες. Ναι, δεν το καταλάβω. Αναγνωρίζουν τη λέξη θρύλος. Θρύλος, ναι, θρύλος. Δηλαδή δεν γίνεται να σε βρίζει άλλο και να σου λέει γεια σου, Άρχοντα και τη βρισιά. Δεν γίνεται. Ναι. Θα πάει προτιμητικό. Τόσο πολύ του έχουμε μπερδέψει. Να σε καλά, να κρατάτε καλά, παιδιά, κι εσείς. Ελπίζω να σε δούμε και στην Κομωτινή, αν... Ναι, και Κομωτινή και Αρχαλέκου Διαρκεία. Να μιλήσουμε και μαζί. Ναι, για και χαρά, παιδιά, γεια. Να σε καλά, να σε καλά. Όχι αυτό που λέει, τώρα εγώ μιλάω και με φίλους, δηλαδή που ξέρω από Σαντορίνη, που είναι και παουτζίδες, είναι αριανοί, μου λέει στα σπορτς καφέ όταν παίζει ο Ολυμπιακός, γίνεται χαμός. Ναι, σωστό. Χαμό, μόνο από Ολυμπιακούς. Δεν είναι, είναι κάτι... Γι' αυτό, Άκη. Μα δεν, ρε φίλε, άκου τώρα. Όχι, είναι αλήθεια. Ξέρεις τι είναι να είσαι, ένα λεπτό να πω. Πέντε δεύτερα. Γι' αυτό και γράφετε τα ντουβάρια εσείς οι Βάζανοι, για να νομίζετε ότι είστε πολλοί. Γιατί ναι. Χάνεστε από ομάδα και προσπαθείτε τα δεκάχρονα παιδιά βλέποντας το σύνδημα αυτή την ανοησία που γράφετε εκεί ή βάζετε το, το τρίφυλλο εκεί πέρα και το πώς το λένε. Κυραλογοτροφή. Ναι, ακούς. Και γι' αυτό, για να λένε τα παιδιά, αφού δεν βλέπουμε μπάλα, τι είναι αυτό εκεί, να γίνω κι εγώ αυτό. Ναι, πάει αγκίνε... και αυτή η προπαγάνδα του Κέμπελς, πάει. Απ' τους στίχους. Αγγίζει ο πάντος ο άλλος, επειδή έχει ζωγραφίσει. Επειδή είστε βλαμμύντε εσείς. Έχει γεωγραφήσει ένα σάρκα. Τελείωσα τα πέντε δεύτερα. Εντάξει, το πήρε το χρόνο σου. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλίμονο. Παρακαλώ. Χαρά μου. Χαρά μου. Όχι, αυτό το να λέει ο Παοκτζής μπαμπάς στο γιο θα γίνεις Παοκτζής και να του λέει ρε τι Παοκτζής να γίνει. Μα πάρα γίνει Ολυμπιακός, θα ταλαιπωριέμαι τώρα μέσα στο γιο. Επειδή πιάστηκες κορόιδο εσύ, δηλαδή θα πιαστώ κι εγώ. Την πιτσιρικά δεν σε έχουν ανοιχτά μυαλά, δεν είναι τώρα, δηλαδή βλέπουν τώρα. Μέλλον. Σου λέει γιατί να κάποιοι άλλοι πήγαιναν και γινόντουσαν ευρωπαϊκές ομάδες, είναι μια μόδα τελευταία. Και σου λέει εκεί που είναι να γίνει ευρωπαϊκή. Από άλλες πόλεις, ρε παιδί μου. Εκεί που είναι να γίνω μια ευρωπαϊκή ομάδα. Γιατί δεν γίνομαι Ολυμπιακός, μόνο και από τη χώρα μου. Έτσι. Έτσι και με κάνει και μάγκα. Σωστό. Καλησπέρα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας, μάγκες. Ναι. Γεια σας. Παναγιώτης από Κεφαλονιά. Γεια σας, Παναγιώτη. Είμαστε μια παρέα εδώ, γαύροι, όλοι σπουδάζουμε Θεσσαλονίκη. Τα χαιρετίσματά μας. Σας βλέπουμε φανατικά, τρελαμένοι τελείως. Μπράβο. Όλο το χαρτζιλίκι πάει εκδρομή Κομωτινή. Σωστό. Ελπίζουμε να σας δούμε. Θα μας δείτε. Τρελαμένοι τελείως.
Ναι. Συνεχίστε δυνατά, κράξτε κάθε βαζελάκο. Δεν χρειάζομαι κανένα, άκουγα. Επιχειρήματα λέμε. Φίλε, εμείς στην πραγματικότητα λέμε. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι. Μπορεί να έχεις και ένα φίλο συμφοιτητή σου, Παναθηναϊκό, εκεί πέρα βλέπει την εκπομπή. Βλέπεις ότι δεν τον ρίχνουμε. Δηλαδή, γιατί όλοι παρικούνται στην Ιερουσαλήμ είμαστε. Ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχουμε αδικήσει κανέναν, ναι. Έτσι. Ούτε να πούμε κάτι λιγότερο, ούτε και. Πώς να σου πω. Αποδίδουμε ό,τι το αξίζει του καθενός. Τα εύσημα. Όχι τα εύσημα στην ομάδα μας και τα χάλια τους στους άλλους. Έτσι είναι ακριβώς. Και εμείς την πλάκα τους παίρνουμε. Πια δεν παίζει να τους πάρουμε σοβαρά. Μπράβο. Έτσι, αυτά θέλαμε να σας πούμε. Συνεχίστε γερά. Εμείς μαζί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά στον Ολυμπιακό να μας όλοι. Και με ηρεμία κυρίως, να σου πω, στην Κομωτινή, μια που θα πάμε όλοι. Το λέω, δεν το λέω τώρα για εσάς. Να το πούμε. Και από το Αίγιο ξεκινάμε. Δεν είμαστε κανένα δίνουμε δικαιώματα πουθενά. Μας περιμένουν στη γωνία. Έτσι, έτσι, μάγκικα. Να είστε καλά. Γεια σου, φίλε μου, γεια. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου. Γεια χαρά. Εγώ μιλάω, έτσι. Ναι. Σταύρος από Λαμία. Γεια σου, Σταύρο. Σταύρο. Παναθηναϊκός είμαι, δεν θέλω να... Ναι, δεν είμαι ούτε τρελαμένος. Ναι, λέγεται. Να εξαρτηθεί από τα λεγόμενά σου, αλίμονο. Συμφωνώ 100% με την τιμωρία. Για μένα θα πρέπει να είναι και μεγαλύτερη. Πρέπει οι νόμοι επιτέλους να ισχύουν. Ήμουν μέσα στο παιχνίδι. Ντρέπομαι που... Απογοητεύτηκες. Έτσι, έτσι. Τι, για απογοήτευση, δεν μπορούμε πλέον να δούμε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, τι να σου πω. Από τη στιγμή που μείναμε εκτός Ευρώπης, ένα μάτς περιμέναμε όλη τη χρονιά. Κακά τα ψέματα. Έχουμε μικρύνει πολύ πλέον σαν σύλλογος. Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένα μάτς περίμενα εγώ να δω. Δεν επιτρέπεται πάντως ο Παναθηναϊκός να περιμένει ένα μάτς ολόκληρος Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτά ήταν τακτικές, φίλε μου, του ΠΑΟΚ, τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, εντάξει, εσένα θα πούμε λίγο πιο ψηλά. Για δεκάτη εγώ μικρύνει. Πολύ σας λίγους. Από εκεί και πέρα. Βλέπω τον Ολυμπιακό, τον χαίρομαι στην Ευρώπη. Το. Βλέπει την ομάδα και τη χαίρεται, ναι. Α, τη χαίρεσαι. Βλέπεις μπάλα. Παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει αυτό το πράγμα που παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη που κλείνονται πίσω. Παίζει μπάλα. Πήγε μέχρι την Άρσεναλ, την έπαιξε μπάλα. Πάει να διεκδικήσει, όχι να κλέψει. Αυτό το πράγμα είναι... Μπράβο, είναι μεγάλο παράσημο και γαλόνι στον Ολυμπιακό. Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, ένα λεπτό. Πού είσαι και Παναθηναϊκός. Δηλαδή, βλέποντα, αν υπάρχει ευγενής άμυλα, βλέπεις εσύ τον Ολυμπιακό. Λες, για να μπορεί ο Ολυμπιακός, μπορώ και εγώ. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ εγώ όμως. Ναι, δεν μπορείς. Μπορώ κάποιες κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να τα κάνω και εγώ. Δεν είναι άπιαστο όνειρο να πηγαίνω να παίζω μπάλα, να διεκδικώ τα αποτελέσματα, να μην τα κλέβω. Πώς να σου πω, βλέποντας τον γείτονά σου, δηλαδή αν μεγαλώσω εγώ με έναν και σπουδάσει ο άλλος, γίνει μεγάλος και τρανός, έτσι, θα πω, κοίτα, μαζί μεγαλώσαμε, άρα μπορώ και εγώ, να τα κάνω και εγώ. Κατάλαβες, σου. Όχι να πάω να του βγάλω το μάτι. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τον παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή και φέτος και πέρσι είχα την ευκαιρία να πάω στο Καραϊσκάκι, γιατί ο αδερφός μου είναι φανατικός γάβρος. Μην ρωτήσετε τώρα πώς γίνεται αυτό. Δεν πειράζει, γίνονται. Λάθη γίνονται, γιατί εντάξει. Ναι, για τον αδερφό, αυτό το λέει ο αδερφός σου. Έτσι, έτσι. Και είχα την ευκαιρία πέρσι λοιπόν να πάω να δω τον Ολυμπιακό και με τη Γιουβέντους και με λοιπά. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Δυστυχώς, έτσι, μπράβο, για μένα, τι να πω, ότι έχει ψηλώσει πολύ ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο αυτό. Έχει ψηλώσει πολύ. Άκω, φίλε μου, να σου πω κάτι. Οι πιο πολλοί Παναθηναϊκοί είναι σαν και εσένα. Αυτοί όχι, οι λίγοι που έχουν μείνει. Το 80% είναι σαν τον κύριο. Αυτό είπα. Τι είπα, οι πιο πολλοί. Αυτοί που έχουν μείνει και κάνουν φασαρίες είναι αυτοί που δεν αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Όχι απλά δεν τον αγαπάνε. Εγώ πιστεύω είναι και βαλμένοι. Τι είναι? Τους έχουν βάλει άλλοι. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Εντάξει. Τώρα το να έχουμε πρόεδρο έναν άνθρωπο που δεν έχει σπαταλήσει ένα ευρώ. Και πάει να το παίξει μάγκα και να πει και να κάνει και να. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Να τα μαζεύει τα λεφτά μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Ναι, ναι. 800 χιλιάρικα μάζεψε φέτος. Δεν μπορεί, ρε φίλε, το χειρότερο ποιο είναι ότι δηλητηριάζει όλο τον κόσμο.
Δηλαδή, εμείς το έχουμε αγαπήσει το ποδόσφαιρο και τις ομάδες μας. Μέσα από το ποδόσφαιρο έχουμε αγαπήσει, μέσα από τις ομάδες μας έχουμε αγαπήσει και το ποδόσφαιρο. Βάλτε τη σειρά όπως θέλει. Δεν γίνεται να το δηλητηριάζει συνέχεια επειδή αυτός είναι ανίκανος και έχει το σκοπό του, είναι αιμονικός ή μέσω του Παναθηναϊκού θέλει να σώσει το Sky και μέσω του Sky τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Πας, παίρνεις παίκτες, επενδύεις και βλέπεις τα αποτελέσματα με υπομονή. Έτσι. Αυτά τα αρπακολίστικα και τα. Αυτά είναι για μια μέρα. Για ένα πράγμα χάρηκα μόνο που τουλάχιστον δεν με έριξε στη ΓΑΜΑ Εθνική όπως την ΑΕΚ, ας πούμε, μόνο γι' αυτό. Ωχ, φίλε, να σου πω κάτι. Μόνο και να σου δει ο Παναθηναϊκός. Άκου τώρα. Εκεί είναι το σχέδιο. Εσύ τι νομίζεις, ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος να πει του Αλαφούζου φύγε, έχω 100 εκατομμύρια, θα τα βάλω στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται, ρε φιλαράκι. Και ειλικρινά. Να ξεχρεώσει τα χρέη του Παναθηναϊκού και να βάλει κανένα 40 εκατομμύρια. Μακάρι να βρεθεί κάποιο τρελό. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Μπορεί να γίνει. Να βρεθεί ένα άνθρωπο. Μακάρι, από όπου και να έρθει. Με τι χελεπίε, με τα πετρέλαια. Ένα λεπτό. Τι να έρθει, ρε. Εμεί να ξέρει. Να μιλάμε. Σταμάτα, ρε τάκι μου. Μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να βρεθεί ένα φορτωμένο. Βρέθηκε ένα ο Τσάκα και τον διώξανε. Ποιο Τσάκα, μα να πάτε. Φιλε, για να ξέρει. Ποια είναι η φιλοσοφία των περισσότερων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Εμείς θέλουμε την κάθε ομάδα δυνατή, έτσι. Και πόσο μάλλον τον πάλε ποτέ αιώνιο αντίπαλό μας. Τα βλέπω, παιδιά, δεν είναι. Έτσι, για να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Τι σας θέλουμε. Και, και κυρίως να υπάρχει άμυλα. Όχι τώρα από τις εφηγνήνες δηλητηριασμό συνέχεια. Δεν γίνεται. Έχει κουράσει. Πόσο να κρατήσει. Έτσι, και επειδή είναι κάτι που πονάει τώρα αυτό, να πω και δύο. Περιστατικά, ας πούμε, και για τον Τάκη, τον έχω δει τον άνθρωπο στη Λαμία, πολύ φιλικός ήταν, που παίζε Λαμία Ολυμπιακός στο βόλεϊ πέρσι, είχε έρθει και είχε συμμετάσχει. Α, ναι, πέρυσι. Και στη γιορτή, είχε βγάλει και φωτογραφίες με κάποιους φίλους, παιδιά κλπ. Ήσουν και εσύ. Ναι, εγώ ήμουν με τη Λαμία, εντάξει, και όταν παίζει για τον Παναθηναϊκό, εγώ πάντα είμαι με τη Λαμία, μου αρέσει να. Καλά κάνεις, αλλιώς. Και φέτος θα έρθουμε πάλι εκεί. Και ναι, να άρχισε γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Μια και είπε για τα. Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία. Η Αντίδραση έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Επίσης. Ναι. Και αυτό να το τονίσω. Και να στείλω και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Θωμά και στο φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Φανατική Ολυμπιακή. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για πολύ. Να είστε καλά. Για να σου πω κάτι, άκουσα. Να παραμένει έτσι. Λοιπόν, για να μην κρατά. Λοιπόν, άκου τώρα. Και στον ερασιτέχνη ο Παναθηναϊκός έχει διαλύσει, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Okay, δηλαδή πάτε από το κακό στο χειρότερο και ο μόνος σας σκοπός είναι ο Ολυμπιακός, το Αράουτ, το Μπέναλτι και ο Μαρινάκης. Και δεν βλέπετε, τίποτα δεν βλέπετε από αυτά τα που γίνονται στην ομάδα εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια. Και 6 χρόνια όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. 6 χρόνια ακόμα και στο μπάσκετ. Έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά Ολυμπιακός σε ένα πρωτάθλημα. Και στον ερασιτέχνη που έχει, στα ερασιτεχνικά αθλήματα που έχει πάει ο Ολυμπιακός και που έχετε πάει εσείς. Έχετε εξαφανιστεί και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ο σκοπός σας είναι να μπούμε μέσα, ήρθε ο Ολυμπιακός, να βρίσκεται. Υπάρχει μια κακή απέναντι σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η κοινωνία έχει λίγο με τη φτώχεια και αυτά που μας έχουν οδηγήσει οι άλλοι πολιτικοί που πάμε και ψηφίζουμε εμείς οι βλάκες. Ευτυχώς εγώ δεν πάω. Και. Έχετε πάει στο ποδόσφαιρο, σας οδηγεί και ο άλλος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τα λοιπά, ξέρετε βέβαια, ξέρετε και πολύ καλά ποιος είναι και είστε κατά του Ολυμπιακού και κατά του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εντάξει. Θέλετε να κρεμίσετε όλα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Καλησπέρα. Να πω, κάτσε ένα λεπτό. Ναι. Να πω ότι τα έξοδα της κηδείας του μικρού Αλέξανδρου το ανέλαβε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επίσης, στον αγώνα με το Λεβαδιακό έγινε το όνειρό του πραγματικότητα να παρευρεθεί στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός, όπως σαν ελάχιστο φόρο τιμής, έκανε αυτή την ανθρωπινή κίνηση. Έτσι. Κρίμα το παιδί. Τέλος πάντων, ο Θεός να τον έχει καλά εκεί που είναι τώρα. Λοιπόν, έχουμε κανένα βίντεο. Δεν έχω. Κουράστηκες. Κουράστηκες. Καλησπέρα. Αφού μιλάς συνέχεια, άσε με να μιλάω. Εσύ μιλάς συνέχεια. Για εκεί κουράστηκες. Με τις αναλύσεις και τη φιλοσοφία. Για πάμε. Εμπρός. Έλα, για χαρά. Γεια σου, λέει. Λοιπόν, Άγγι Γετάκη, άκουσε τώρα. Επειδή έκανε τον επίλογο
ο Γίγας, ο Τάκης, περί φτώχειας, δεν χρειάζεται να μιλάτε πολύ με επιχειρήματα, γιατί η επιχειρηματολογία είναι θέσπατ. Φαίνεται δηλαδή ποιο είναι το πράγμα. Πρέπει να μιλάτε και να αντικρούετε. Ένα λεπτό, η επιχειρηματολογία είναι, είπες. Πρέπει να αντικρούετε αυτά που συμβαίνουν, λέω. Και αυτά που συμβαίνουν, θα σου πω εγώ προσωπικά, ποια πιστεύω πως είναι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, σε σχέση με την Bayern, είναι ότι είναι Ολυμπιακός για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Τρεις ομάδες παίζουν στο παγκόσμιο γίγνεσθε και το Πάντεον, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Bayern. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγαλύτερη υπέρβαση ελληνικής ομάδας φέτος, να πάει να ανταγωνιστεί αυτές τις ομάδες. Φέτος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου ή τον άλλο χρόνο. Ναι. Στην Ελλάδα, λοιπόν, οι άλλες, οι υπόλοιπες ομάδες είναι της πλάκας. Σε αυτό, το λοιπόν, έχει συντελέσει ο Ολυμπιακός για να κάνει μια διαφορά και να βλέπει στον πάγκο του ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον Μπάρντο, το Φορτούνι, το Τζόρι, και άλλο να βλέπει το Χουχούμι και τον Τριανταφυλόπουλο. Σωστό. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι στραβός ο καλός, στραβά αρμενίζουμε. Πάμε παρακάτω. Κάνει κάποιες αναφορές την ίδια ώρα που έχετε εσείς εκπομπή. Η δίκη, η φρίκη της Δευτέρας, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Και νομίζω ότι αν βγάλετε τηλεθέα, χρειάζεται πολύ παραπάνω. Για πλάκα. Γιατί νομίζεις ότι αν την βάλεις στην εκπομπή αυτή επανάληψη είναι όλοι βαλσαμωμένοι ή ότι τους έχουν ξεχάσει οι νεκροθάφτες ή ότι είναι οι ίδιοι remake. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι ότι ακόμη και σε επιχειρήματα λέει ο Παναθηναϊκός θέλουμε ξένο διαιτή με τον Ολυμπιακό. Και λέω εγώ να θέλουν ξένο διαιτή με τον Ολυμπιακό. Και καλά κάνουν. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν μια πρόταση. Αλλά λέει ξαφνικά με τον Πανίωνο λέει αδικηθήκαμε. Και γιατί δεν ζήτησε ξένο διαιτή με τον ΠΑΟΚ. Λέει με τον ΠΑΟΚ αδικηθήκαμε. Και γιατί δεν ζήτησε ξένο διαιτή με την Ξάνθη. Λέει με την Ξάνθη αδικηθήκαμε. Και γιατί δεν ζήτησε ξένο διαιτή στο επόμενο παιχνίδι που έπαιζε. Και μάλιστα έτσι σημαντικό. Και λέει πάλι αδικηθήκαμε με ξένο διαιτή. Αλλά μόνο τον Ολυμπιακό ζητάει. Η ιστορία λοιπόν αυτή παραπέμπει σε αυτό που θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν θέλουν ούτε συλλαλητήρια. Δεν θέλουν, γιατί γνωρίζουν πως έχει διχαστεί η κοινή γνώμη. Οι μισοί δεν θέλουν τον Αραφούζο, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό έτσι όπως εμφανίζεται. Και στο κάτω-κάτω και στον Ολυμπιακό έπεσαν κορνέδες κάποια στιγμή. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να πέσουν ούτε αυτοί, γιατί τους θέλουν άπουλα ενεργούμενα. Τους δίνουνε. Άπουλα ενεργούμενα του θέτουν. Και επειδή του τι θα σέβουν έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την αξία του, κάτι που δεν το θέλει ούτε ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Εγώ θεωρώ λοιπόν πως αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι αδιέξοδο. Ο Ολυμπιακός τι να κάνει. Για εκείνους. Να το κάνει ανταγωνιστικό, να αρχίσει να μοιράζει τους παίκτες του, να αγοράζει ο Μαρινάκης αμήν και σε άλλους. Και θα λέει παιδιά, για να του κάνουμε ανταγωνιστικό, άντε να σα δώσω εσά τον Μπάρντο, εσά το Φορτούνι, άντε για να παίξουμε λίγο. Φάτε και 5 εκατομμύρια. Για να παίξουμε πορτοκαλάδε. Λοιπόν, αυτό δεν κάνει καλό ούτε στον Ολυμπιακό βεβαίω. Γιατί. Πες μου, τι να κάνουμε. Όταν ο Ολυμπιακό θα παίξει με την Καλονί και τον Πανθρακικό, μετά θα παίξει με την Arsenal και δεν το καταλαβαίνει κανένα. Το είπαμε. Τι να κάνουμε όμω. Τι να κάνει, τίποτα. Να μοιράζει, σου λέω, παίκτες, Ολυμπιακός παντού. Να σου πω, φίλε, το ίδιο που λες. Ένα λεπτό. Το ίδιο που λες γίνεται και στη Γερμανία με την Bayern. Μόλις όλο παντού γίνεται. Όποια ομάδα. Τι να κάνει την Bayern να δώσει, τι να κάνει. Εντάξει, έχουν οι άλλοι, δεν είναι το ίδιο. Για το ίδιο λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν το ξέρω. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τη δεδομένη όμως στιγμή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ραδιοφωνικός σταθμός πορεφών που τον έχει πάρει ο Αλαφούζος. Ναι. Υπάρχει μια σπορδί που την έχει ο Αλαφούζος. Σωστό. Υπάρχει ένα Skype που την έχει ο Αλαφούζος. Υπάρχει ένα άλλο site που το πληρώνει και τρεις. Υπάρχει ένα site
που το πληρώνει. Διάφορα μέσα. Υπάρχει ένα SDNA, ναι, υπάρχουν που και άλλα. Που το πληρώνει και τρεις. Υπάρχει ένας, άκουσε με τραγκικιάκι, υπάρχει λοιπόν ένας καταιγισμός ειδησιογραφικής βλακείας, χαζομάρας και αλητείας. Μια ανατολία. Ο καθένας τα αξιολογεί και τα σταχυολογεί όπως νομίζει. Αλλά θεωρώ καθήκον του Ολυμπιακού, επειδή ζούμε σε μια εποχή εξεγέρσεων γενικότερα, ξέρεις, με πολιτικά, κοινωνικά, φορολογικά, χαζά θέματα τα οποία όλους μας προβληματίζουν και μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, ο καθένας να κάνει μια εξέγερση και όποιος είναι ο μεγάλος αξίος ή αναξίος, εκεί είναι το κακό, να λέει «Α, αυτό είναι, α, εγώ πάω να το βαρέσω». Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κάποια περιχαράματα και περιχαρακόμματα γύρω από την αξιοπρέπειά του, γύρω από την, είτε με εγκλήσεις, είτε με δικαστικές διενέξεις, είτε με αγωγές, είτε με εγκλήσεις, και να, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει μόνο τη δική σας φωνή, να έχει περισσότερα μέσα, τα οποία μέσα, να ξέρεις ότι διψάει ο κόσμος του, για να πει την αλήθεια και αυτό που αισθάνεται. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν αισθάνεται τίποτε άλλο από υπερηφάνεια. Από? Υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια, βέβαια. Δεν αισθάνεται κάτι άλλο, δεν αισθάνεται μίσος. Όχι. Του αν κάποιοι του Παναθηναϊκού βάζουν τον οπαδό του Παναθηναϊκού να αισθάνεται μίσος. Τον οπαδό της ΑΕΚ που δεν έχει να φάει με το Μελισσαλίδη που είχε μια σχολή οδηγών και πώς έγινε εκεί που έγινε, δεν το εξετάζει κανείς. Το πώς έγινε ο Ιβάν Σαββίδης και δεν ξέρει κανείς τι έκανε στα Άβανα και δεν ξέρω στο βάδο της Τουρκίας. Και τους υποσχέθηκε ομάδα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει την πορεία του, ξέρει τη διαδρομή του, ξέρει την πορεία του και αυτή τη στιγμή είναι εντελώς υπερήφανος. Αν άλλοι αισθάνονταν ασφάλειες, ας τα βγάλουν ή το ΣΔΟΕ ή οι εισαγγελικές αρχές ή όποιοι είναι αρμόδιοι να κάτσουν, να σταχυολογήσουν και να πούν στον κάθε κουφιοκέφαλο οπαδό, για να μην έχουμε και άλλα μέσα σε μια Ελλάδα σύγχυσης και μίσους, δεν έχουμε άλλα, καταλαβαίνετε τι λέω, ότι ναι, ξέρετε, να τα ψάξουν και να βρουν από το πόθεν έσχες μέχρι το πόθεν ήρθε και πού ήρθε ο κάθε πρόεδρος. Και αν ο ΣΚΑ είχε βαρέσει διάλυση το 1994 και πώς έβαλε μέσα και, αν, και πώς ξαναβγήκε με το ραδιοτηλεοπτικό και τι έγινε το συγκεκριμένο και να διαβάσει και ένα βιβλίο του Σκυλουδάκη και να δει κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ένας οπαδός είναι αρμόδιος να δει, δεν τον κακίζω για την ομάδα του. Καλό είναι όμως να ανοίξει τα μάτια. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, πρέπει να έχει και περισσότερες φωνές σαν τη δική σας, η οποία περιορίζεται στη δική σας εκπομπή. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνω από ανθρώπους που λένε ότι θέλουμε να μιλήσουμε. Συγγνώμη αν έκανα υπέρβαση του χρόνου. Και εγώ, όταν μιλούσαν άλλοι περισσότερο. Πρέπει να κάλυψεις πολλούς όμως με τα λεγόμενά σου. Ορίστε. Κάλυψες πολλούς τηλεφωνητές με τα λεγόμενά σου. Εντάξει, συγγνώμη ακροατές. Για την υπέρβαση. Όχι, άλλο λέω ότι τους κάλυψες. Με μια χαρά τα είσαι. Συμφωνούν και άλλα αυτά. Συμφωνούν πολύ με αυτά που λες. Όπως το Σύνταγμα βγαίναν αγανακτισμένοι και τους διέλυαν διάφοροι, εγώ λέω λοιπόν ότι οι αγανακτισμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, γιατί βλέπουν αυτή τη στιγμή να γίνονται τα έσκη σε οποιοδήποτε γήπεδο, ο Ολυμπιακός να είναι μόνιμο θύμα και ο Ολυμπιακός να έχει αυτή τη στιγμή μία, αν θέλεις, ρετινιά που δεν το αξίζει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι από την Κουκκινιά, από την Νίκη, από τον Κορυδαλό, από όλες τις συνοικίες οι οποίες ήταν φτωχές και να βγαίνουν μάγκες από αλλού οι οποίοι ήταν με φουλάρια το 1970 και να κάνουν αυτοί μαγκές που ο Ολυμπιακός να λέει απαγορεύεται να κάνουμε οτιδήποτε. Η οποιαδήποτε ρετσινιά είναι προϊόν λάσπης. Και να τα υποστεί αυτός, δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό θέμα, αν το πιάσεις κοινωνικά, αν το πιάσεις κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά, από οπουδήποτε, αισθάνεται πνιγμένος ο άλλος. Σου λέει, έχω την καλύτερη ομάδα, μάλιστα. Αλλά και βγαίνουν κουκουλοφόροι και πάνε να πεινάξουν τον άλλο στον αέρα, τον ποδοσφαιριστή. Με ένα πιστολάκι, με 10, με 20, με 50, να κάνουν ένα πόλεμο. Αλλά αν πέσει μία στιβέλεια
όχι υποτοβολίδα, αλλά βεγγαλικό, ο Ολυμπιακός τιμωρείται και έπαιζε με τον Αστέρα Τρίπολη με κενό γήπεδο. Και ο διαιτητής, επειδή αισθάνεται ερηνίες και τύψεις για ένα πέναλτι που έδωσε και θα μπορούσε να δώσει και στο πρώτο ημίχρονο, δίνει ένα άλλο που γελάνε τα τσιμέντα, πέφτουν κάτω τα τσιμέντα. Και οι διαιτητές λοιπόν είναι εναντίον του Ολυμπιακού, της πρώτης επίθεσης. Και πάλι ξυπουλκίσε. Γιατί, χωρίς αντίπαλο. Όλα αυτά λοιπόν τον σκάνε τον άλλον. Βέβαια. Σου λέει είμαι πυριώτης, είμαι μάγκας. Είμαι Ολυμπιακός. Έχω ζήσει πέτρινα χρόνια με αξιοπρέπεια. Δεν τα έχω ζήσει τα πέτρινα χρόνια με το να πάω να κάνω εγώ 18 αστέρια να βάλω στο πετό μου, όπως έκανε ο Φιλιππίδης. Ούτε να κάνω αναπαραγωγή και να κάνω μπύρα 13. Επειδή ο Ολυμπιακός είχε βγάλει ένα περιοδικό. Μπύρα 13, σωστό. Μπύρα 13, ναι. Μπύρα 13 έχει κάνει. Βγάλα καμία 500, ναι. Δεν τα κάνω. Ούτε να πω μέσω μακροπρόθεσμα θα πάρω το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν τα έχει κάνει όλα αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός κάει εκεί. Σου λέει κάτι θέλετε, τι θέλετε. Κέρδισα την Άρσενα. Κέρδισα τη Δυναμό Ζάγκρεπ σε ένα παιχνίδι. Έπεσε η γραμμή. Ήταν και αρκετή ώρα. Ναι, κάλυψε ναι. Πολλούς φίλους. Πόση ώρα έχουμε. Έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο το μήνυμα. Πείτε παιδιά για την καβάλα που πήγαμε στο μπάσκετ, φοβερή εξέδρα. Ναι, Μάρκο Ζης, παντού είναι Πειραιάς, Αλεξανδρούπολη. Μπράβο σας, Μάγκες, μπράβο. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Δηλαδή, οι συνδέσμοι της Βορείου Ελλάδος, τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι αξιέπαινα, τα πλέον αξιέπαινα. Εμείς εδώ είμαστε όλοι Ολυμπιακοί, βλογάμε τα γένια μας. Έτσι, να πάμε τις εκδρομές μας, σίγουρα ακολουθούμε την ομάδα. Αλλά τα παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζουν άλλη χλέμπα από εκεί πέρα τώρα, τους άλλους παραπλανημένους κάθε μέρα. Και πώς να σου πω, όχι ότι έχουν βέβαια την ειδονή τους που βλέπουν το χάλι αυτό και τι τους λένε, αλλά δεν πάβει να είναι σε μονίμως αντιπαράθεση. Όλα τα παιδιά, μην αδικήσω κανένα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κοζάνη. Λοιπόν, θρύλος από Χαϊδάρι Άκη. Ελπίζω το καλοκαίρι να φάμε κανένα κοψίδι μαζί με τον Νίκο στο Βραχάτι. Αν το φάμε, εντάξει. Εντάξει, έχει κρύο σε όλη την Ελλάδα, αλλά στη Λεωφόρο έχει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Μήπως, μοναστηριά και 7. Μήπως έχει κόλλημα ο Σίλβα και δεν βάζει το Φιμπόκασον. Συνεχίστε να του λέτε. Όχι, φίλε, δεν έχει κόλλημα ο Σίλβα. Άκουγα να του πει τι γίνεται. Κοίτα, αυτή τη στιγμή θες να πει. Εντάξει, από κάτι εγώ που εντάξει, λέω. Λοιπόν, είναι ο Σίλβα και είναι και είναι ο Φιμπόκασον και είναι και ο Ιντέγκη. Ο Ιντέγκη μόλις τελειώνει η προπόνηση. Κάθεται καμιά ώρα παραπάνω, κάνει τελειώματα, κάνει τέτοια. Δηλαδή, σίγουρα δείχνει παραπάνω ζήλο. Αυτά τα βλέπει όλα ο προπονητής. Να δώσω εδώ πέρα τα κορίτσια που τις έχω ξενυχτήσει. Το Ιντέγκη στα κορίτσια. Γιατί δεν πάει. Πάει, δηλαδή, ναι, πάει. Όχι με τα δικά μας τα κορίτσια. Όχι. Εντάξει, με την γυναίκα του, αλλά. Λοιπόν. Κάτσε, θα ήθελα να πω ότι ο Ιντέγκη τώρα, μια και το είπε ο Άκης, άρχισε από αυτό. Πέντε συνεχόμενα γκολ έχει βάλει. Πέντε αγώνες, πέντε γκολ. Σίγουρα και ο Φιγκουμπόκος είναι παιχταράς, μεγάλος παίκτης, αλλά ο Ολυμπιακός μην ξεχνάτε έχει 28 παίκτες. 30 παίκτες. Θα χρειαστούν όλοι, θα χρειαστούν όλοι, έτσι. Και γι' αυτό όλες οι ομάδες οι μεγάλες έχουν πολλούς παίκτες να συμπληρώνουν τώρα στην Ακιάρσεν. Αλλά έχει τραυματισμούς από ό,τι μαθαίνουμε και τέτοια. Γι' αυτό έχει πάρει πολλούς παίκτες. Θα τραυματιστεί κανένα, να βάλει τον άλλον. Έτσι κάνει και ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχουν γι' αυτό ποτέ καμιά ομάδα από αυτές τις μεγάλες, έτσι. Λέει έχουμε απουσίες. Ποτέ δεν θα το. Ούτε και ο Ολυμπιακός βέβαια. Χαιρετίσμα στη Ρωσιά από την Κοζάνη. Πες Ελένη για τα κορίτσια και το συνοικείο. Αυτά είναι. Α, αυτά είναι. Ναι. Στην Ελένη από την. Δροσιά. Από τον Μπραχάμι. Α, από τον Μπραχάμι. Κάτσε. Yes. Ολυμπιακή γυναίκα. Πέντε χιλιόμετρα διαφορά. Στη Ρούλα από την Γλυφάδα. Κοντά. Μάχημες. Στην Ιωάννα να πούμε για τα κορίτσια. Ναι, στην πέρα. Ιωάννα. Με τη δαχτυλίθρα. Ωραία. Πλέκη. Όχι, πλέκη τα πανώ. Άσε, τι είχαν πει τα γόνατα της κοπέλας. Α, ναι, άσε τα. Λάβανε τώρα, σου λέω, οι άνθρωποι. Ωραία. Οι κοπέλες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια. Και όλοι πασχίζουμε για το καλό, για το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Με αποτέλεσμα να παίρνει ο καθένας αυτή τη ζωή, όπως γίνεται πάντα, ό,τι του αξίζει.
Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αργά ή γρήγορα θα δικαιωθείς. Να έχεις όμως ένα πλάνο, μια επιμονή. Όχι, άμα έχεις το πλάνο της πουστιάς, θα σε φάνε τα τάρταρα. Δεν γίνεται. Το ψέμα έχει κοντό ποδάρι. Έχει κοντά ποδάρια. Δεν γίνεται. Καταρχήν, αυτά τώρα που κάνατε, αυτή η ομάδα που έχουν τώρα τα βαζέλια, είναι ομάδα ειδικών ειδικών. Για δύο μήνες να την βγάλεις. Δηλαδή, πώς. Τι ομάδα είναι. Δηλαδή, να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν πήγαμε καλά στις μεταγραφές. Μια χρονιά και να είναι Δεκέμβριος μήνας, να έχουν περάσει και του Δεκεμβρίου, να πείτε βάλτε λίγο πλάτη, να τους πει ο Αλαφούζος, βάλτε λίγο πλάτη και το καλοκαίρι θα πάρουμε και παίκτες, θα αλλάξουμε και προπονητή, θα γίνουν όλα να χτυπήσουμε τον αιώνιο αντίπαλό μας, έτσι. Αυτό. Εσείς την ομάδα αυτό, την πλάτη των δύο μηνών, την έχετε κάνει λάστιχο. Την έχετε πάει 4 χρόνια. Δεν γίνεται, ρε μάγκες, κάποια στιγμή θα την πατάγατε. Τι πλάτη είναι. Πλάτη της τσέπης. Καλησπέρα. Με λίγο τσέπη. Κολότσε. Α, δεν έχουμε ασχέσουμε. Τι είπες. Κολότσεπη. Ναι, κολότσεπη. Στην πλάτη, δεν είναι. Στην πλάτη. Ναι, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, την Πέμπτη Μάγκες, Τετάρτη παίζουμε στο Αίγαιο. Ναι, να το πούμε πάλι. Όχι γι' αυτό, για την προσοχή. Όπως την έχουμε προσοχή. Δει, σε διέκοψε τα Αίγαιο. Όχι, Μάγκες. Ναι, τα ίδια πράγματα. Θέλει πολύ προσοχή. Τετάρτη. Και το κυριότερο, εμείς θα είμαστε παντού και τα παιδιά της θύρας 7 θα είναι παντού για να, όχι να σώσουν, να προλάβουν οποιοδήποτε γεγονός, έτσι. Ποτέ το Καραϊσκάκι άλλη φορά κλειστό. Σε περίπτωση, σας το λέμε από εδώ πέρα, αλλά να το ξέρετε, εκείνη την ώρα θα γίνει το λαϊκό δικαστήριο. Όποιος σκεφτεί να κάνει το οτιδήποτε, εκείνη την ώρα θα, δηλαδή μην μπει. Ποιον εμένα, ποιος είσαι εσύ απέναντι στο μεγαλείο του Ολυμπιακού, στον κόσμο του Ολυμπιακού, ποιος είσαι εσύ που μπορεί να στερήσεις από τον κάθε φύλαθρο του Ολυμπιακού το δικαίωμα να δει την ομάδα του. Δεν υπάρχει. Α, ναι. Είναι ο νόμος περίεργος. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Οι άλλοι δεν το σεβαστήκανε. Κάνανε τις μάγκες. Νομίζανε ότι θα είναι κάθε χρόνο του Αγιανιού, έτσι. Και εκτός του που δεν είδαμε τον αγώνα 30.000 κόσμο που θα πηγαίναμε, είναι και το χρηματικό. 200.000 ζημιά πάθει ο Ολυμπιακός. 45 το πρόστιμο. Και στον Ολυμπιακό πάντα μιλάμε, έτσι, ότι η ζημιά είναι μεγάλη. Γιατί πάει ο κόσμος. Θα μου πεις το ατάκι της 9, εσένα βέβαια με νοιάζει. Όλα μας νοιάζουν. Πώς δεν με νοιάζει. Αύριο θα ήθελα να πάρω τον τάδε παίκτη. Τι θα, πώς θα του πω τώρα. Δεν είναι μόνο. Παιδιά, όλα αυτά οδηγούν τον Ολυμπιακό με μεγάλη ομάδα. Δικαίωμά μας είναι να απαιτούμε. Μεγάλες ομάδες έχουν και τα έσοδα. Μα για να έχουμε δικαίωμα να απαιτούμε, πρέπει να είμαστε και σωστοί. Και πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα και εμείς. Και τα 22.000 διαρκείας που έλεγε ο Άκης στην αρχή της εκπομπής, πώς θα τους πούμε τώρα. Τι να πεις, γιατί εγώ δεν έχω διαρκεία. Δηλαδή, τι. Άλλο λέω, τα ακριβά δεν πάω στα. Όλα, τα λεφτά του καθενός μετράνε. Τα έχει βγάλει με κόπο. Και κάθονται στην τηλεόραση, γιατί να μην είναι στο γήπεδο. Γι' αυτό ακριβώς θέλω. Σε μένα ήταν η Μαύρη Κυριακή. Για όλους μας. Εμένα η Μαύρη Παρασκευή. Λοιπόν, Τετάρτη στο Αίγιο, την Πέμπτη στο μπάσκετ να γεμίσει το σεφ. Πρώτα ο Θεός θα παίξει και ο Πριντεζής. Και ο Λοντζέσκι που ήταν χτυπημένοι. Για να είναι καλά. Εντάξει, με τη Μιλάνο παίζουμε εδώ τώρα. Και τι είναι η Μιλάνο, τι την έχεις, πρέπει να νικήσουμε. Δεν έχω καμία, όλες τις σέβομαι, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Θα πάμε να. Άλλο, είπα ότι θα είναι και υπέρ της μας. Να τους επιβραβεύσω αυτό. Να τους χειροκροτήσουμε. Ναι, αλλά λίγο για το αποτέλεσμα ζητάμε τώρα. Τι να ζητήσουμε. Δεν το συζητάω. Όχι, θέλω να νικήσουμε. Ναι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Δεν το συζητάω. Ωραία, ωραία. Δηλαδή δεν θα πάμε για την επικινδυνότητα του αγώνα. Όχι, ρε. Θα πάμε να επιφημίσουμε τους παίκτες μας. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ε, βέβαια. Και μείναμε μονάχοι. Όχι, σε αυτό το τραγούδι του. Του Καζατζίδη πάνε για άλλους. Πάλι Καζατζίδη, δεν είναι Καζατζίδης. Διονυσίου είναι. Νομίζεις. Τι νομίζεις. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Τι είναι. Του Διονυσίου, εντάξει. Α, νομίζω. Αντιγιάσαι.